Δεν ξέρω αν έχετε δει την ταινία «Ο ταχυδρόμος χτυπάει πάντα δυο φορές». Δύο είπα, ρε. Μπορεί και τρεις. Τρεις χτύπησες. Δηλαδή μέχρι και σε αυτό λάθος έκανε. Ναι, είσαι την ταινία καταρχήν. Εννοείται. Ζακ Νίκολσον, ρε φίλε. Ζακ Νίκολσον. Όχι, περίμενε, ήρθε ο άλλος. Είναι δυνατόν. Τρεις. Τι είναι αυτό. Ματζιούκης. Τρεις φορές που έπεσε στη Β' Εθνική. Οχ, οχ, οχ. Τώρα άνοιξες τώρα. Δεν έπεσα ποτέ. Ποτέ. Μια χαρά έπεσες. Τώρα θα βγουν και θα στην πούνε. Καλά, καλά. Εντάξει. Στο χορτάρι, ναι. Εσύ έπεσες στο χορτάρι. Ωραία. Τελείωσε. Εντάξει, να πάρω κι εγώ να τους δώσω σούπερ μαντολίνι όλους, να σωθώ στο χορτάρι και μετά με ρίξουνε να πω δεν έχω σωθεί. Θα το αποδείξεις αυτό που λες με στοιχεία. Ποιο? Γιατί αλλιώς θα έρθει κανένα σούπερ μαντολονάτος και θα σε καταλάβει. Όχι, όχι. Φορολογική ενημερότητα, σας πιάσαν χωρίς φορολογική ενημερότητα. Δεν ξέρω αν είναι αλήθεια. Δεν σας πιάσαν χωρίς φορολογική ενημερότητα. Πότε? Τι μία από αυτές που πες. Χορτάρι μιλάμε τώρα. Σας πιάσαν χωρίς φορολογική. Χορτάρι μιλάμε. Καλά, παρεύεις στους κανονισμούς του ποδοσφαίρου. Ναι, η ποινή είναι 50.000. Α, αυτό δεν το ξέρω. Άρα σας ρίξανε χωρίς. Πώς σας ρίξανε ενώ είναι η ποινή 50.000. Για να κρατήσουν την Τρίπολη. Α, αντάξα τώρα. Τα ξέχασα προφανώς. Προφανώς. Ωραία, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Η παρεμβολή τελείωσε. Δεν πειράζει, εδώ πέρα γι' αυτό είμαστε έτσι μαχητικό. Παρακαλώ. Παρακαλώ πολύ. Παρακαλώ πολύ, αυτό είναι δική σου. Εννοείται. Παρακαλώ πολύ. Λοιπόν, έλεγα ότι ο ταχυδρόμος πάντα χτυπάει δύο φορές και εσύ είναι η δεύτερη φορά που χτυπάς πλέον την πόρτα και καλά έκανες. Φαίνεται σου άρεσε, κύριε Ντρούλινγκ, την άλλη φορά γι' αυτό. Κάτσε, γιατί ακόμη δεν μου έχει εγκαταλείψει ακόμη ο Βήχας. Να πούμε ότι ο Τάσος, όπως καταλάβατε, απουσιάζει. Η οδοντοστοιχεία του είναι εν εξελίξη και κάνει, είπαμε, γέφυρες, στοές, τα πάντα μέχρι να γιάνει το παιδί. Έχει πολλές επισκέψεις. Σήμερα στον αφήσουμε και να ξεκουραστεί και να πάει και στον οδοντίατρο να τα φτιάξει τα θέματά του. Φυσικά δεν θα τελειώσει, έχει πολλή δουλειά. Αυτό είναι δεδομένο. Αύριο θα είναι πρώτο Θεός ξανά μαζί μας, στις 10 η ώρα η εκπομπή. Έχω φυσικά δίπλα μου τον κύριο Πόστμαν, γνωστό και μη εξαιρεταίο στις τάξεις των οπαδών φιλάθλων, Παύλα φιλάθλων του Άρεος. Μ' αρέσει αυτό. Το Παύλα φιλάθλων του Άρεος. Φιλάθλων του Άρεο. Του Άρεος είναι πολύ, φαίνεται ότι είμαστε δεκαετία 80 και πίσω. Κάτσε καλά. Καλά, αρέσει. Ένα λεπτό. Ακόμα δεν ξεκίνησε. Ποιο καρτούν με παίρνει και με απόρριτο. Τουλάχιστον, άμα είσαι θαυμάστε, θα στείλει μα και καμιά φωτογραφία. Λοιπόν. Δεν είναι τίποτα. Ναι. Κύριε Ντρούλινγκ, σε ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση. Να μην ευχαριστείς, 10 ευρώ κάνει. Βέβαια, σήμερα λίγο θα στεναχωρέσουμε τους φίλους με τα ασπρόμαυρα. Για και θα κατακυτρινίσουμε λίγο τα Ευζιανά εδώ του Λίμπερο. Και εγώ λοιπόν. Περίμενε λίγο. Τι έγινε πάλι. Αυτό το καρτούνι. Πάλι σε φωνάζω. Ρε Μπιμπισίδη, εκπομπή κάνω. Δεν μπορεί να είσαι τόσο ούφο. Είναι δυνατόν. Έκλεισε. Δεν μπορεί να είσαι τόσο ούφο. Ωραία. Τέλος πάντων. Έτα και καμιά ξανθιά πάει στο διάλογο. Ωραία. Λοιπόν, άρα ναι. Λοιπόν σήμερα λέω ότι ναι. Μπορεί λίγο να στεναχωρήσουμε ναι, το ασπρόμαυρο ακροατήριο, αλλά εντάξει, τι να κάνουμε, άρρωστο αυτά συμβαίνουν, έτσι. Ωραία. Θα μου δώσεις ένα λεπτό να διαβάσω. Εννοείται. Τον βασικό υποστηρικτή της εκπομπής Ράδιο Μαρμίτα, που ακούτε Δευτέρα και Παρασκευή στο Λίμπερο 107,4 στις 10 η ώρα ως 12, επαναλαμβάνω Δευτέρα και Παρασκευή στις 10 έως στις 12 και Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, 8 έως στις 10, το πορκίτο ψητοπο... Έχεις φάει πορκίτο? Όχι, τι είναι αυτό. Χάνεις. Ναι, τόσο σοβαρά. Καλό. Να το δοκιμάσουμε. Θα εξαίσιο. Λοιπόν, άκου και δες που είναι η διεύθυνση. Ακού. Και άκου φυσικά ότι αν κατεβάσεις την εφαρμογή και παραγγέλεις μέσω εφαρμογής και μείον 10% έκπτωση στο... Πολύ δυνατός. Στην παραγγέλια. Πάρα πολύ. Λοιπόν, ποιο είναι το πορκέτο για να μάθει και ο κύριος Πόστμαν. Παρακαλώ. Αυθεντικές και παραδοσιακές γεύσεις έχει το πορκέτο, κύριε Πόστμαν, με ντόπια κρεατικά και χειροποίητες νοστιμιές να σας τρέχουν τα σάλια. Ο καλύτερος. Θα διαβάσω γιατί γέλασα. Ο καλύτερος γύρος της πόλης χοιρινός ή κοτόπουλο. Σουβλάκια, κοτόπουλο, πανσέτες, σουτζουκάκια, χειροποίητα μπέργκερς, κλαμπς μενού με πολλές επιλογές για ένα ως 4 άτομα, αλλά και ολόφρες και σαλάτες και συνοδευτικά. Καρολή και Δημητρίου 52, πρώην διοικητηρίου. Εσύ σαν ταχυδρόμος κατάλαβες. Στην ανηφόρα που βλέπεις το Μακεδονία Στράκης. Και το τηλέφωνο μπορείτε να κάνετε την παραγγελία σας για να έρθει το delivery, το 2310-520-555. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο, 2310-520-555. Κατεβάστε την εφαρμογή μας από το App Store για συσκευές iPhone ή από το Google Play για συσκευές Android και πάρτε έξω 10% σε κάθε παραγγελία.
Φυσικά σε ένα το κινητό που έχει 8 ευρώ, δεν νομίζω να έχει. Έχει Google Play. 8,5. 8,5 έχει. 8,5, όχι 8. 8,5. Το βλέπω καινούργιο. Αυτό μπορεί να έχει 9. Σ' άρεσε. Να πούμε και μερικές λακταριστές προσφορές για να καταλάβεις ότι πρόκειται εκτός από ποιότητα και για πολύ φθηνές λαϊκές τιμές, όπως λέει και ο κύριος Στρέγιας. Αυτό είναι που μετράει πολύ. Αυτό μετράει και έτσι. Η ποιότητα μετράει. Βέβαια, εντάξει, δεν μπορεί να είναι φθηνό και να μην όταν είναι καλό. Όταν συνδυάζεις ποιότητα και φθηνές τιμές, είναι το ό,τι καλύτερο υπάρχει. Τα κρεατικά του είναι εξαίσια, γιατί δοκιμάσαμε και είπαμε θα κάνουμε και μια επίσκεψη κατοίκων. Πολύ δύο μπέργκερ με γύρο και μια Coca-Cola, μόνο 5 ευρώ. Ένα special burger, μια Coca-Cola επίσης 4 ευρώ. Δύο special burger, ένα τσίκις, μια Coca-Cola 5,90 και ένα κλαμπ αλατικών και μια Coca-Cola μόνο 5 ευρώ. Επαναλαμβάνω το πορκίτο. Παραγγείλτε τώρα 23-10-5-20-5-55. Λοιπόν, ξεκινάμε να λίγο τα θεματάκια. Θέλω να ξεκινήσω εγώ ένα και μετά θα σε αφήσω, θα σου δώσω πάσα να μιλήσεις όσο θέλεις. Έχουμε αρκετά πράγματα. Έχουμε εξελίξεις σήμερα, έχουμε εντάξει, αρκετά πράγματα. Κύριε Κότση, δεν διαβάζετε αυτό στον αέρα όπως καταλαβαίνετε, είσαι και λίγο καρτούν έως πολύ. Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσω εγώ λίγο, θα σου δώσω βέβαια και σε ένα μία assist προφανώς με αυτό που θα πω. Διακρίνω τώρα, καταλαβαίνω, μάλλον να το πιάσω από το τέλος της σκέψης. Καταλαβαίνω και από τον εαυτό μου ότι οι τρεις πτώσεις στη Β' Εθνική έχουν κάνει τον Αριανό, μιλάω για τον πιο μεγάλο Αριανό, δηλαδή. Ηλικιακά πιο μεγάλο. Κοντά την κλάση μας λέω, εντάξει, λίγο πιο, λίγο πριν, λίγο μετά. 45 και άνοδος. 45 με 55 λίγο έτσι, μέση, ναι. Αυτό. Παρότι εμείς έχουμε ζήσει τον Άρη στα καλά δεκαετία, δηλαδή 79 τουλάχιστον 82 που άρεσε αυτή την τριετία ήταν πιστεύω η καλύτερη ομάδα στην Ελλάδα και δικαιούταν τουλάχιστον ένα, μην πω δύο πρωταθλήματα αυτή την τριετία. Θέλω να σου πω ότι έχουμε ζήσει τον Άρη στα πολύ καλά του όταν διεκδικούσε πρωτάθλημα. Βλέπω ότι αυτές οι τρεις πτώσεις, για να το φτάσω, έχουν δημιουργήσει ένα. Το ήξερα, έχουν δημιουργήσει μία φοβία στον Αριανό. Από πού το διακρίνω. Το είπε και ο Παντελίδης. Σοβαρά μιλάς. Βεβαίως. Ακούει ο Παντελίδης του Ντρούλινγκ, δεν είπε. Εννοείται. Το είπε και ο Παντελίδης σε αυτή την σύναψη που έκανε του ενός γύρου, ας πούμε, στον Άρη. Έτσι, περίπου κλείνει ένα γύρο στον Άρη και είπε ότι ακριβώς αυτό το πράγμα έχουν οι Αριανοί. Δηλαδή, ναι, αλλά για ποιο λόγο. Εγώ πιθανολογώ ότι λέω άλλο και άλλο λέει ο Παντελίδης. Δηλαδή, θα σου πω, θα καταλάβεις γιατί σου λέω. Καταρχήν να διαβάσω το μήνυμα του BBC που λέει κατά λάθος επίερα, πήγα να πάρω τον Μπουγάτσα για τις γρήπες. Τι να σε πω εσένα, βρε. Τι να σε πω, χτυπημένος είσαι από το Θεό με αυτή τη φάτσα και άμπαλος και που είσαι και αμπάσκετης. Λοιπόν, λέω ότι έχει σκάσει, αν το έχει πάρει χαμπάρι λίγο αυτό το θέμα, ναι, με την Επιτροπή, γελάω κιόλας, ναι, με την Επιτροπή Δεοντολογίας, η οποία εξετάζει, λέει, το Very Aris, Γιάννη. Αυτό είναι ζάχο, νομίζω. Όχι, καλά κάνει εγώ, λέω, και το εξετάζει. Περίμενε. Ναι. Θα σου δώσω το αμέσως συντέκιο και μετά θα πάμε στο διαλυματάκι. Λοιπόν, εγώ λέω καλά κάνει και το εξετάζει. Αλλά πρόσεξε τι έχει κάνει αυτές οι πτώσεις. Έχουν δημιουργήσει μια φοβία στον Αριανό. Διότι κακά τα ψέματα, διοικητικά και εξωαγωνιστικά, ο Άρης είναι, πιστεύω, μια. Δηλαδή, πιστεύω από τις 16, πιστεύω είναι τελευταίος. Και όχι φέτος, διαχρονικά. Δηλαδή, εξωαγωνιστικά δεν μπορεί να παίξει μπάλα ο Άρης, ούτε διοικητικά. Λέω εγώ. Δηλαδή, να επηρεάσει κέντρα αποφάσεων, να έχει. Όχι να έχει άδικο και να κερδίσει δίκη. Ποτέ δεν το έκανε αυτό. Όχι, όχι να έχει άδικο και να κερδίσει μια δικαστική μάχη ή οτιδήποτε άλλο. Εδώ έχει δίκαιο. Έχει δίκαιο και χάνει μάχες. Και λέω, για να το κάνω και να σου δώσω την assist. Λέω ότι με αυτό το αστείο με την Επιτροπή Δεοντολογίας που πέρσι κιόλας, από ό,τι θυμάμαι, ήταν γύρω στα 15 μάτς τα οποία ήταν, είχαν μπει στο στόχαστρο. Και εγώ λέω δικαίως να το πω. Και επειδή έγινε αυτό που έγινε με τον Όφη, Αριανή, και έχω δεχτεί πόσα μηνύματα πραγματικά, αρκετά, να πω ότι να μην μπερδεύουμε τα σόβρακα με τις γραβάτες, να το πω λίγο τέτοιο. Το ματς Αιγινιακός Άρης, Όφη Αιγινιακός, συγγνώμη. Αιγινιακός, το 6-0. Ναι. Υπάρχει, παιδιά, για να μην έτσι μπερδεύεστε, ο πρόεδρος του Όφη αγόρασε τα εισιτήρια. Και έμεινε τα στο ξενοδοχείο. Όχι αεροπορικά, ακτοπλοϊκά ήταν. Ναι, ακτοπλοϊκά. Ακτοπλοϊκά, γιατί το θυμάμαι από πέρσι. Ναι, ακτοπλοϊκά. Ναι. Σύντοτι εκεί στο ξενοδοχείο, λέει, αυτοί τα πλήρωσαν όλοι. Δηλαδή υπάρχουν αποδείξεις. Δεν έχει καμία σχέση με αυτά το αν έγινε, που δεν έγινε φυσικά τίποτα, γιατί ο Άρης αυτό το παιχνίδι το κέρδισε στις καθυστερήσεις με ένα πέναλτι που το απέκρουσε ο τερματοφύλακας. Τέλος πάντων, εγώ να πω, ας το ψάξουνε. Δεν έχει καμία σχέση και μην τρελαίνετε τον κόσμο. Δεν πρόκειται να γίνει τίποτα, διότι ο Άρης φυσικά και ποτέ δεν ήταν μέσα σε αυτά τα κόλπα. Εγώ, αν θέλετε την άποψή μου, θα ήθελα να είναι σε αυτά τα κόλπα. Αν θέλετε τη δικιά μου άποψη.
Αν ήταν ο Άρης αυτά τα κόλπα μέσα. Δεν θα έπεφτε κατάρχεν. Δεν θα έπεφτε και θα έχει και κανένα τρόπε όλα αυτά τα χρόνια. Εννοείται. Καταλάβατε. Μην τρελαίνεστε. Τώρα θα μου πει κάτι άλλο και σου δίνω μιλά. Ρεζάχο, τώρα προηγουμένως θα μου πει ένας αυγή. Μπορεί να έχουμε άδικο τέτοιο και να την πατήσουμε όπως άλλες φορές. Αυτό ρε φίλε, τι να σας πω. Αν είσαι χέρια, τόσο πια πλέον. Να σηκώνω και τα χέρια ψηλά. Να σηκώνω και τα χέρια ψηλά. Αλλά μην τρελαίνεστε, δεν πρόκειται να γίνει τίποτα γιατί πολύ απλά δεν υπάρχει τίποτα. Ούτε απόδειξη δεν υπάρχει, ούτε τίποτα. Ο Άρης δυστυχώς, λέω εγώ, επειδή έτσι λειτουργεί το ελληνικό ποδόσφαιρο, θα ήθελα να είναι σε αυτά τα κόλπα. Η πορεία, η διαχρονική του πορεία δείχνει ότι δεν είναι. Έλα, σ' ακούω. Να πω ότι το θεωρώ φεδρό. Καθαρά φεδρό. Ναι. Το να βγει κάτι τέτοιο. Μάλιστα σε μία περίοδο όπου ο Άρης είναι ανωδικός. Ναι. Έτσι, διεκδικεί έξοδο και όχι μόνο. Διεκδικεί ίσως και την τρίτη θέση για μένα. Λοιπόν, εγώ θεωρώ ότι διεκδικεί και την τρίτη θέση για μένα. Λοιπόν, βαθμολογικά την διεκδικεί. Και βγάζουν ακριβώς τώρα ένα φασούλι το ναι. οποίο. Πραγματικά είναι για να γελάς. Ναι, για να γελάς και να κλαις. Είναι ακριβώς για να γελάς. Εγώ λέω, ο Άρης, ο οποίος βρήκε μπροστά του την Μπαρτσελόνα Πανσεραϊκός, ναι. βρήκε μπροστά του την Μπαρτσελόνα Λαμία. Στη Γάμα Εθνική. Στη Γάμα μιλάμε. Μην ξεχνάμε. Βρήκε μπροστά του την Μπαρτσελόνα Λαμία ναι. και δεν μπόρεσε να τις προσπεράσει. Μπήκε να κάνει. Και ήταν όλα σωστά. 11 νίκες έκανε. Πραγματικά Ζάχου είναι γελάς. Άκουσε με λίγο για να το κλείσουμε γιατί πιστεύω ότι είναι, δεν χρειάζεται καν να το σχολιάζουμε. Πιστεύω ότι. Νομίζω είναι τυπικό και καλά έκανε γιατί θυμάμαι είναι 15 τα μάτς η Επιτροπή Οντολογίας και πρέπει να τα εξετάσει όλα τα μάτς και φυσικά κάποιοι αναπαρήγαγαν την είδηση, κάποιοι που φυσικά δεν γουστάρουν τον Άρη όπως και εμείς δεν γουστάρουμε κάποιες ομάδες. Σε αυτά τα μάτς μέσα σε λέω Ζάχο υπάρχουν και ομάδες αλφα-εθνικής. Ναι. Είναι και άλλες ομάδες. Ναι, δεν θυμάμαι τα μάτς πραγματικά. Λοιπόν, είναι και από αλφα-εθνική, είναι και ομάδες οι οποίες διεκδικούν σαν και πρωτάθλημα και διεκδικούν. Λοιπόν. Αυτά γιατί δεν βγήκανε. Υποτίθεται. Ως θα σου πω γιατί. Θα σου πω, και βγήκε κατευθείαν το Βέρεια. Θα σου πω γιατί. Ένα λεπτό. Επειδή το θυμάμαι καλά από πέρσι, σου λέω αυτό το θέμα. Ήταν το πρώτο το Αιγινιακό, το Όφι Αιγινιακό και μετά το δεύτερο ήταν αυτό το μάτς. Λογικά τα παίρνουμε τη σειρά. Και επαναλαμβάνω. Καλά κάνουν και τα ψάχνουν για μένα. Ναι. Απλά τι έγινε τώρα. Έχουν υποχρέωση μάλλον να τα ψάξει αυτή η επιτροπή όλα τα μάτς. Απλά στο ένα υπάρχουν αποδείξεις, σε όλα τα άλλα δεν υπάρχει καμία απόδειξη για τίποτα. Και απλά πήραν αυτή τη είδηση. Κάποια site ασπρόμαυρα λέω εγώ που λογικό είναι να μην γουστάρουν τον Άρη όπως και εμείς δεν γουστάρουμε τον ΠΑΟΚ και δεν θέλουμε ο ΠΑΟΚ να πηγαίνει καλά σκέτα που πηγαίνει και οι ΠΑΟΞΙΔΕΣ θέλουν το αντίστοιχο για τον Άρη έτσι λέω να μην τρελαίνεται ο κόσμος. Πάντως να μην... την κάναν τριχιά λοιπόν. Όχι εντάξει πήρα σου λέω απλά την είδηση όλοι... ότι το ψάχνουν και ναι. λογικό είναι να το ψάχνουν και να παράγουν ένα θέμα το εντάξει. οποίο δεν υφίσταται για μένα εντάξει. με τίποτα εντάξει. και θα αποδειχθεί λοιπόν. Αυτό. Λοιπόν, θα πάμε, Γιάννη, πάμε στο πρώτο διαλυματάκι. Αμέσως μετά θα πούμε κάποια θεματάκια. Θα ανοίξουμε φυσικά αμέσως και τις γραμμές, να βάλουμε τον κόσμο στο παιχνίδι. Στο 23-10-287-3-8-69-45-287-3-8 για να πω ότι στο, και στο δικό μου τοίχο στο Facebook και στο Γιάννη. Σαρωμαχίες. Υπάρχει το post της εκπομπής. Μπορείτε να γράφετε την άποψή σας. Θα τη διαβάζουμε και θα τη σχολιάζουμε. Επαναλαμβάνω και στο δικό μου στίχο και στις αερομαχίες στο φίλο μου τον Γιάννη τον Πόσμαν. Πάμε στο πρώτο διάλειμμα σε λίγο και πάλι μαζί. Λοιπόν, επιστρέψαμε μετά το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Λίμπερο 107,4 και εκπομπή Ράδιο Μαρμίτα. Σήμερα προσκεκλημένος μου ο κύριος Πόστμαν. Έχεις εδώ και τα χαιρετίσματα του Θανάση. Καλή εκπομπή, παιδιά, και χαιρετίσματα στον ταχυδρόμο της καρδιάς μας. Να είναι καλά ο κύριος Ιγνατιάδης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Της καρδιάς, εσύ. Ευνοείτε, ρε φίλε. Ο Στέλιος και αυτός προσδεθείτε, απογειωνόμαστε. Έτσι. Ο κύριος Κότσης το ίδιο, να είναι καλά. Βλέπεις ότι όλοι βέβαια το θυμούνται αυτό, ε. Ποιο? Το προσδεθείτε, απογειωνόμαστε. Ναι, είναι το μότο της εκπομπής σου. Ο Μελέτης, έχω καλημέρα από Μαυροδέντρη. Νάτος, ο Συγχωριανός. Ωραία. Ο Χρήστος, καλημέρα. Αυτό το έγραψε πολύ. Ο Βεμπισίδης, τα ίδια. Σπύρος, τα ίδια. Να είστε καλά όλοι, παιδιά. Λοιπόν, ξεκινάμε σε αυτά που θέλουμε να πούμε. Και θα ανοίξουμε και τις γραμμές, πιστεύω, πολύ σύντομα. Κάποιο φίλο, αν θέλει να πάρει, δεν θα το πούμε και όχι, αλλά να πούμε δύο πράγματα. Ειδικά ο προσκεκλημένος, εγώ τα λέω καθημερινά εδώ πέρα. Οπότε θέλω, είπες εσύ. Να κάνουμε μια κουβέντα, θέλω ναι. έτσι. Μια και είναι να ξεκινήσουμε σήμερα... από αυτό που είπες για την εθνική. Μπράβο. Λοιπόν, καταρχήν θέλω να πω, να δώσω τα συγχαρητήρια έτσι και στα ναι. δύο παιδιά. Και στον Σιώπη ναι. και στον Βαλεριάνο. Στην 23 είναι, εντάξει. Ναι, 23. Δεν παίζει ναι. ρόλο. Ναι. Το να σε καλεί ναι. ο εκλέκτορας της Εθνικής και μάλιστα ωραία. Με ασπρόμαυρες αποχρώσεις, έτσι, ναι. μην το ξεχνάμε αυτό. Καλά, πάντα, λοιπόν, δείχνει πραγματικά ότι έχεις αξία. Και να μην ξεχνάμε ότι για το Σιώπη, ότι λίγο πολύ ήταν αναμενόμενο
μιας και το Pitbull έχει κάνει Pitbull. Τα παιχνίδια της ζωής του, έτσι, με τον Άρη. Ξέχνα το Pitbull. Pitbull έχω, το βγάζω έξω. Όχι, βγάλω εδώ. Καινούριο. Για πέ. Μανώλης, The Wall, Σιώπης. Όπω, καλό. Έγινα λίγο Ιωάννου. Μανώλης, The Wall, Σιώπης. Πολύ ωραίο. Και αυτό. Ναι. Λοιπόν, ωραία. Έχω την εντύπωση λοιπόν ότι εάν ο Μανώλης ο Σιώπης ήταν από αυτούς που πραγματικά περιμέναμε να τους καλέσει ο εκλέκτορας. Νομίζω θα ήταν πρόκληση να μην τον καλέσει. Ο Βαλεριάνος για μένα είναι πολύ μεγάλη έκπληξη. Άμα σκεφτούμε ποια είναι τα αριστερά μπακ στην Ελλάδα. Έλληνες. Okay, θα το... Με αυτή την έννοια όντως δεν υπάρχουν πολλά. Οπότε... Δεν είναι πολλές οι επιλογές του, όμως για ένα παίχτη ο οποίος ο Άρης τον Δεκέμβριο τον είχε η Πατμόν, έτσι, μην ξεχνάμε ότι ήταν για να φύγει από την ομάδα. Αν είχε ο Άρης η Πατμόν, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είναι καλός ή καλός, μπορεί να έχει κάνει λάθος ο Άρης, λέω. Ναι. Τι σημαίνει. Okay. Αυτό αποδείχτηκε τελικά, ότι ήταν και ο Σιώπης τον έδιωξε ο Ολυμπιακός. Τι σχέση έχει. Λοιπόν, θεωρώ λοιπόν ότι και τα δύο παιδιά πανάξια θα πάνε να φορέσουν την φανέλα της Εθνικής Ελλάδος. Και μην ξεχνάμε ότι είναι μεγάλο στόχο αυτό για να ποδοσφαιριστεί. Έλεγες από πότε έχουμε ένα. Έχω την εντύπωση ότι. Δεν ξέρω, μετά το Χαριστέα, εάν έχει παίξει Έλληνα. Ας μας θυμίσουν και οι φίλοι. Αν έχουμε βάλει Έλληνα σε Εθνική Ελλάδος, δεν νομίζω. Δεν θυμάμαι τουλάχιστον να έχουμε βάλει Έλληνα. Ο Βαγγέλη βέβαια δεν πιάνεται έτσι. Πήγε, έπαιξε Αλβανία. Μπορεί να είναι Ελληνόπουλο, το θεωρούμε εμείς σαν Ελληνόπουλο, αλλά έπαιξε Εθνική Αλβανία. Λοιπόν, εσύ το θεωρείς θετικό με λίγα λόγια. Το θεωρώ πολύ θετικό. Ωραία. Πάρα πολύ θετικό. Εγώ, νομίζω ότι είναι και ο Χαλκιάς. Ναι, ήταν και ο Χαλκιάς. Την περίοδο. Εγώ, σαν σε εισαγωγικά ο αιρετικός, υπάρχει η άποψή μου κατατεθειμένη από παλιά πάνω σε αυτό το θέμα. Εγώ το θεωρώ αρνητικό. Ναι. Αρνητικό. Για τα παιδιά φυσικά είναι θετικό, δεν το συζητάμε. Εγώ κοιτάω Άρης. Ναι. Εντάξει. Φυσικά πάνω απ' όλα είναι η πατρίδα και πάντα είναι η πατρίδα και μετά είναι ο Άρης, ο ΠΑΟΚ, ο Ηρακλής και άλλες ομάδες. Εντάξει. Και φυσικά ασχέτως τι λέμε, όλοι θέλουμε να κερδίζει η Εθνική, ασχέτως κάποιες πικρίες που έχουμε. Εγώ θεωρώ για τον Άρη δεν είναι καλό. Για μένα. Ο λόγος είναι ότι π.χ. ο Σιώπης, π.χ. αν και πιστεύω ότι ο Σιώπης είναι μια ειδική περίπτωση. Δεν το γνωρίζω το παλικάρι. Πιστεύω ότι δεν θα πέσει σε αυτό που θα πω εγώ. Λέω ότι ο Σιώπης μπορεί αύριο μεθαύριο πέσει στην Εθνική και κάνει ματσάρες για να τον δει μια ομάδα και να θέλει να τον πάρει. Εγώ θέλω ο Σιώπης να γίνει ο αρχηγός του Άρη και να είναι η κολόνα του Άρη που πάνω σε αυτόν θα κτιστεί ο νέος Άρης. Κατάλαβες. Εδώ και το πείδημα για τη διοίκηση. Για τη διοίκηση πάει. Είναι... Όπως έκανε τα δύο χρόνια. Ωραία. Σε δύο παίχτες, έτσι. Στο Δελιζήσι και στον. Κουέστα, να επεκτείνει το συμβόλο, ας τον επεκτείνει και με τον Μανώλη. Άκουσα, δεν κατάλαβες, είπα προφανώς. Άμα δεν θέλει ο παίκτης, θα πει να το επεκτείνει. Αν έχει, λέω εγώ τώρα. Δεν θα σου πω καμιά μεγάλη ομάδα, θα σου πω από την Ουντινέζε. Δεν σου λέω καμιά τεράστια. Έχει από την Ουντινέζε πρώτα. Ναι. Θεωρώ, χωρίς να το ξέρω το παιδί, ούτε το έχω γνωρίσει. Μια φωτογραφία βγήκαμε λίγο πριν εκεί στο φίλο μας του Μπάμπη, το μαγαζί του Παρασκευόπουλου. Όταν είχε υπογράψει, ήρθε, ναι, δεν το ξέρω, ούτε καν τον μιλήσαμε, ούτε για τον είπαμε τον Σιώπη. Λέω, θεωρώ, χωρίς να ξέρω, κάνω μια κολομαντεψία, ότι είναι ένας άνθρωπος, γιατί πιστεύω ότι είχε προτάσεις πριν έρθει στον Άρη. Ανάλογες. Όχι από την Ουντινέζε, αλλά από κάποιους, ναι, πιστεύω ότι είχε. Λοιπόν, λέω ότι είναι, πιστεύω ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος θα θέλει να δεθεί με μια ομάδα και να γίνει και ο αρχηγός και ο στυλοβάτης της ομάδας και γιατί όχι να σηκώσει και τρόπαια με αυτήν την. Με την ομάδα του. Έτσι λέω. Δεν ξέρω. Βέβαια όλα αυτά δοκιμάζονται και βλέπουμε αν ισχύουν ή όχι. Έτσι. Μακάρι να γίνει για αυτό. Για μένα είναι αρνητικό. Θεωρώ για όμως, μένα είναι αρνητικό. Θεωρώ όμως ότι επειδή υπάρχει ο επαγγελματισμός σε όλα αυτά τα παιδιά, δηλαδή αυτό που σκέφτονται πρώτα είναι η καριέρα. Έτσι, πιστεύουν τον εαυτό τους. Και στον Άρη καριέρα θα κάνει. Και όταν έρθει μια μεγάλη πρόταση και καλύτερη από αυτήν την ομάδα. Και στον Άρη καριέρα θα κάνει. Σε έναν Άρη ο οποίος λέμε θα διεκδικεί τίτλους και θα παίζει η Ευρώπη, καριέρα θα κάνει. Όταν όμως έρχεται μια πρόταση από το εξωτερικό Ζάχο, η Ελλάδα είναι κατευθείαν υποδιέστερη. Όλοι οι άνθρωποι, όλα τα δάχτυλα λέει του χεριού δεν είναι το ίδιο. Π.χ. ο Πρίγιοβιτς έφυγε, ο άλλος Πρίγιοβιτς μπορεί να έμενε. Να λέει όχι, δεν θέλω να πάω, θέλω να κάτσω εδώ, να κάνω με λίγα λιγότερα, αλλά δεν θέλω να πάω. Όλα τα δάχτυλα λέει του χεριού, πώς μα δεν είναι το ίδιο. Δεν είμαστε στο μυαλό του ποδοσφαιριστή. Εγώ για μένα είναι αρνητικό. Ας το αφήσουμε αυτό το θέμα. Okay. Πάμε στο αγωνιστικό κομμάτι. Ωραία, λοιπόν, καταρχήν, επειδή από την τελευταία μας κουβέντα που πότε είχες έρθει, πριν δύο μήνες είχες έρθει. Ήταν ακριβώς λίγο πριν τις μεταγραφές. Τρεις μήνες. Ναι, βέβαια, τρεις μήνες. Λοιπόν, θεωρώ με Παντελίδη βέβαια, έτσι, γιατί τότε υπήρχε
ακριβώς αυτή η διχογνωμία, αν πραγματικά κάναμε καλά και έφυγε ο Ερέρα με Παντελίδη, αν τον φέραμε. Λοιπόν, εδώ θέλω να πω, να μου δώσεις έτσι ένα λεπτό από το μικρόφωνο. Όσο 5 λεπτά έχεις και 10, όλα δικά σου. Να δεν πω μιλάω γιατί καθόλου. Είχα αισθάσεις για το συγκεκριμένο... Εγώ δεν μιλάω, εγώ είμαι κάθε μέρα εδώ, δικά σου. Πάρ' το πάνω. Είχα αισθάσεις για το συγκεκριμένο προπονητή, με την έννοια ότι από τη στιγμή που φέρνεις ένα Ευρωπαίο και στηρίζεις επάνω ένα ολόκληρο project, καλοκαιρινό, με μεταγραφές, με όλη αυτή την, όλη αυτή την αλληλουχία που δένει και φτιάχνει ένα ρόστερ μιας ομάδος ο προπονητής, είχα την εντύπωση και θεωρώ ότι οι προηγμένες ποδοσφαιρικές ομάδες αυτό το πάνε το project μέχρι τέλους και αν πραγματικά πετύχει παίρνουν τα εύσημα, αν αποτύχει τότε πραγματικά παίρνουν τις κατρακύλες και τις μούτζες. Λοιπόν, είχα την εντύπωση βέβαια ότι έτσι κάπως περίπου θα λειτουργούσαμε κι εμείς σαν ομάδα μετά από τις περιπέτειες που είχαμε τα προηγούμενα χρόνια. Εν πάση περιπτώσει έγινε μία αλλαγή γιατί κάποιοι βλέπαν ότι η ομάδα δεν αποδίδει με τον τρόπο τον οποίο θα θέλαμε εμείς να αποδώσει. Κάποιοι άλλοι βλέπαν ότι η ομάδα αποδίδει περισσότερο από ό,τι περιμέναμε γιατί έπαιζε ωραίο ποδόσφαιρο αλλά δεν είχε ουσία. Όμως επειδή στο βάθος του τούνελ είναι οι τρεις βαθμοί και πρέπει πραγματικά αυτό που σε πάει και σε κάνει μεγάλη ομάδα είναι να κερδίζεις, άσχετα αν παίζεις καλά ή όχι. Βέβαια, λοιπόν, αυτό δεν να το είχαμε την προηγούμενη εποχή, το έχουμε τώρα με τον Παντελίδη. Πραγματικά η ομάδα έχει γίνει πάρα πολύ συμπαγής. Τον θεωρώ έναν προπονητή πάρα πολύ εξελίξιμο. Τώρα θα πάρω μια αποστροφή. Διάβασα κάπου για τον Νίκο τον Μπουγάτσα που τον είπε ότι είναι ο Μουρίνιο της Ελλάδος. Ναι. Λοιπόν, εντάξει, ο Μουρίνιο τελευταία δεν είναι καλό παράδειγμα που τον έγραψε. Ναι. Τελευταία χρόνια έχει λίγο... Πάντως απλώς ήθελε να αναδείξει το πόσο καλής ποιότητας προπονητής είναι ο συγκεκριμένος, ο Παντελίδης. Λοιπόν, όντως έχει κάνει την ομάδα ένα άλλο πρόσωπο, να δείχνει ένα άλλο πρόσωπο. Συγκεκριμένες γραμμές οι οποίες είναι πάρα πολύ κοντά και αυτό του δίνει την ευκαιρία το να κλείνει όλους τους χώρους και ο αντίπαλος να τον πραγματικά να τον στραγγαλίζει να το μην είδαμε, μπορεί να πάρει αέρα το είδαμε σε πάρα πολλά παιχνίδια αυτό και λίγο με τον Ολυμπιακό το είδαμε. Εγώ νομίζω ότι αυτό θα το παρουσίαζε ακριβώς από το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό. Και το παρουσίασε αυτό το συγκεκριμένο. Στα 60 λεπτά, ναι. Ακριβώς. Πίεζε ψηλά, στράβωσε γιατί, από δύο πράγματα. Πρώτον, γιατί τότε δεν είχε πολύ καλή φυσική κατάσταση. Έλλειψη δυνάμεων, ναι. Στο 60... Η ομάδα δεν είχε τα τρεξίματα που έχει τώρα. Έτσι. Και δεύτερον, από εκείνο το ρημάδι το πέναλτι στο 93, που δεν ήταν του Σιώπη που δεν ήταν, και έριξε όλη την ψυχολογία της ομάδας. Εάν πραγματικά εκείνο το μάτς το κέρδιζε ο Άρης, στα επόμενα παιχνίδια θα βλέπεις ότι θα είχε καλύτερη εξέλιξη. Αυτό μας πήγε πίσω. Μας δημιούργησε αυτή την ένταση, την αμφισβήτηση. Όμως τέλος πάντων όλα καλά. Γυρίσαμε πραγματικά το Βαρέλι από εκεί στην πλευρά που πρέπει και όχι στην πίσω. Πάει καλά, μείνανε 6 παιχνίδια. Να πιάσω λίγο να σταθώ στα 3 τα συγκεκριμένα τα ντέρμπι. Γιατί τα συνεχόμενα ντέρμπι λες. Αυτά τα 3 ντέρμπι. Πάω ΚΑΕ και Ολυμπιακό. Λοιπόν, καταρχήν θέλω να πω, Ζάχο, ότι σε αυτά τα παιχνίδια ο Άρης ψήλωσε πάρα πολύ. Προσπαθεί να βρει τη χαμένη του Έγκλη, αυτήν δηλαδή που έμπαινε τότε στο γήπεδο, στα παιχνίδια αυτά και τα θεωρούσανε στην Αθήνα ντέρμπι, έτσι, ναι, γιατί καλό είναι να το λέμε εμείς εδώ, αλλά το τι λένε οι άλλοι παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Εμείς μπορούμε να λέμε ό,τι θέλουμε. Έτσι ακριβώς, δηλαδή όταν λένε ότι το Ολυμπιακός Άρης ή το Παναθηναϊκός Άρης ή το ΑΕΚ Άρης είναι ντέρμπι, αυτό πραγματικά ανεβάζει πάρα πολύ το πρεστίζ της ομάδος. Αυτό το έδειξε ο Άρης στα δύο προηγούμενα παιχνίδια με ΠΑΟΚ και ΑΕΚ, όπου όχι μόνο τους κοίταξε στα μάτια, έχω την εντύπωση ότι ο μεν ΠΑΟΚ γλίτωσε ήττα, διότι εάν ήμασταν λίγο πιο ουσιαστικοί, πραγματικά ο Άρης πιστεύω ότι θα κέρδιζε μέσα στην Τούμπα. Εγώ πιστεύω, αν άκουγες, δεν ξέρω τη εβδομάδα εκείνη, πιστεύω ότι αν έπαιζε ο Τόνσο, πιστεύω θα κερδίζαμε. Αν έπαιζε ο Τόνσο. Ωραία. Εγώ θεωρώ. Καλά, ότι... αυτά βέβαια είναι βέβαια, ναι, και λίγο. Ακριβώς. Μπορεί να έπαιζε και να χάναμε και τώρα που δεν έπαιζε. Εντάξει, ναι. Είναι λίγο. Θεωρώ ότι ήταν αυτό το κομμάτι και που λείπει. Εγώ βλέπω την εικόνα της ομάδος. Εγώ θεωρώ ότι και στα δύο παιχνίδια την ΑΕΚ τη στραγγάλισε. Έχω την εντύπωση ότι τη γλίτωσε η ΑΕΚ με το σκορ αυτό το 2-0. Νομίζω παραδοχή. Όσο αφορά τώρα το μάτς με τον Ολυμπιακό,
Έχω την εντύπωση ότι είναι μαγική εικόνα αυτό το 4-1. Όταν μια ομάδα σαν τον Ολυμπιακό, η οποία κάνει 18 τελικές μέσο όρο. Μέσο όρο είναι 18. Και έκανε μόνο 7. Ναι. Και εσύ είχε 11 και σε έβαλε 4 γκολ. Ναι. Αυτό πέρα βέβαια από την ποιότητα που έχει σαν ομάδα ο Ολυμπιακός. Δεδομένη. Είναι και μεγάλη τύχη, γιατί πραγματικά οι φάσεις που έκανε κατέληξαν στα δίχτυα. Δεδομένη είναι, για να μην παραφράζομαι ή να λέω άλλα πριν και άλλα μετά. Δεδομένη, αλλά όχι τόσο όσο θέλουν να την παρουσιάσουν τα φύλλα προσκύμενες εφημερίδες και τα site του Ολυμπιακού. Δεν είναι τόσο, όπως και του ΠΑΟΚ φυσικά. Απλά και οι δύο αυτές ομάδες έχουν μια διαφορά από τις υπόλοιπες και παίρνουν μέρος και σε ένα πρωτάθλημα το οποίο το επίπεδο είναι πάρα πολύ χαμηλό και γι' αυτό φυσικά φαίνονται και περισσότερο. Θέλω να σταθώ σε ένα σημείο, Ζάχο. Λοιπόν, ναι. Για το αγωνιστικό, νομίζω ότι λίγο πολύ το είδαμε. Περιμένουν για να το κλείσω κιόλας για τα τρία ντέρμπι. Θεωρώ ότι εάν θέλουμε να βάλουμε ένα πρόσημο στον Άρη, νομίζω ότι είναι το θετικό. Ναι, είναι θετικό, λοιπόν, δεν το συζητάμε. Εκεί που είχε, δεν είχε πάρει πόντο στον πρώτο γύρο, πήρε. Δεν είναι μόνο 4, ο πόντο, είναι και, αλλά και οι εμφανίσεις. Οι εμφανίσεις. Και πάλι μπορεί να μην έπαιρνε πόντο. Μπορεί να μην έπαιρνε. Γιατί δεν σφύριζε το offside στο, ναι. Στην Τούμπα. Ναι, ναι. Και ξέρω εγώ, όπως είχαμε δύο δοκάρια και πόσες χαμένες ευκαιρίες, και τα δύο γκολ που βάλαμε πήγαιναν δοκάρια. Ναι, δεν έχει, ναι. Δεν θα άλλαζε κάτι. Ωραία. Οι εμφανίσεις ήταν το ίδιο πιστικές και το ίδιο. Θεωρώ λοιπόν. Πάλι ότι τα ίδια θα λέγαμε με, λίγο, με λίγα αυτό λόγια. Αυτό το πράγμα το οποίο παρουσίασε ο Άρης, έχω την εντύπωση ότι αν το κάνει μέχρι τις επόμενες 6 αγωνιστικές, αυτό το πλάνο που έχει στον τρόπο παιχνιδιού που παίζει, νομίζω ότι. Άλλωστε θέλει 10 βαθμούς τα επόμενα 6 παιχνίδια για να βγει στην Ευρώπη, να κατοχυρώσει. Μπορεί και πολλούς να λένε. Να καπαρώσει δηλαδή τη θέση. Την πέμπτη θέση. Την πέμπτη θέση, ναι. Την πέμπτη, αλλά επειδή ο στόχος για μένα είναι ακόμα οδηγήσει. Και η τρίτη, το λέω, ναι. Το ξαναλέω. Όλο δύσκολα. Ότι ακόμα και η τρίτη θέση είναι στόχος. Λοιπόν, θεωρώ ότι ο Άρης αν κάνει 6 στα 6, ίσως να την κατακτήσει. Ωραία. Εγώ λέω για να το πιάσουμε αυτό, γιατί σε λίγο θα πάμε. Μισό λεπτό ακόμα θα ήθελα. Και δύο. Λοιπόν, θέλω να βάλω ένα θέμα το οποίο. Πραγματικά. Να βάλεις θέμα προσέτη με τον κόσμο. Ό,τι έχει σχέση με τον Ολυμπιακό. Ωραία, για πάμε. Λοιπόν, πάμε. Επειδή μ' αρέσει να αυτό το οποίο ακούγεται υπερηραίους ατμόσφαιρα γύρω, ναι. Από το ότι το πάρε δώσε, το αλυσβερίσει τάχα, ναι. Το Ολυμπιακό Σάρις, το ότι οι παίχτες φεύγουν από εκεί, το, ναι. Ότι δεν είναι ελεύθεροι, το ότι. Λοιπόν, θέλω να πω ότι ο Άρης, επειδή είναι τεράστιος και επειδή είναι ένα άρμα μόνος του, το έχω πει εκατομμύρια φορές και θα συνεχίσω να το λέω. Λοιπόν, γι' αυτό άλλωστε έχει περάσει αυτά τα οποία έχει περάσει. Θεωρώ λοιπόν ότι οποιαδήποτε σχέση, για τη διοίκηση βασικά το λέω αυτό, οτιδήποτε σχέση έχει από εδώ και πέρα με τον Ολυμπιακό, πρέπει να μπει μαχαίρι. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Επειδή η γυναίκα ποια του Κέσσερα πρέπει αυτή, να, ναι. Φαίνεται. Ποια σχέση όχι μόνο για αυτή να τη στιγμή με τον Ολυμπιακό. Την τιμιότητα, λοιπόν. Θεωρώ ότι ο Άρης από εδώ και στο εξής δεν πρέπει να έχει πάρει ούτε ένα ποδοσφαιριστή που να ανοίξει στον Ολυμπιακό. Ωραία. Εγώ το είναι δικιά μου προσωπική άποψη. Που, δεν έχει παίκτη. Που, τι εννοείς να έχει παίκτη. Δηλαδή έχει παίξει στον Ολυμπιακό και ο Άρης τον παίρνει το καλοκαίρι. Λοιπόν, για να αυτό πω, πρέπει ένα, να το κόψει. Ένα. Ή όπως και αυτό το οποίο συζητιέται, το να δώσουμε παίχτες εκεί. Κάτι με το Βέλεθ κτλ. Θεωρώ ότι αυτό πρέπει να τελειώσει. Ωραία. Ένα-ένα. Εγώ διαφωνώ. Μας δίνει τώρα, εφόσον το πας έτσι, θα κάνω κι εγώ μια ουτοπική τέτοιο για να σου καταδείξω ότι διαφωνώ. Λέει αύριο, γιατί ακούμε αυτά, 5 εκατομμύρια ευρώ για το Βέλεθ. Να τον δώσουμε ή όχι. Σε ποιον? Στον Ολυμπιακό. Όχι. Εγώ θα τον έδινα και θα του έδινα και ένα εισιτήριο μετεπιστροφής, όχι μετεπιστροφής, μόνο πάνε, γιατί μετεπιστροφής θα πρέπει να γυρίσει. 5 εκατομμύρια μην τον δώσουμε. Ξαναπάμε στα παλιά. Κόκε, μη, όχι, ο Κόκε να μείνει, να πάνε. Ο Νέτο, όχι. Μάλλον δεν έδωσα κατά, στη συγκεκριμένη ομάδα. Αυτός μας δίνει 5 εκατομμύρια, τι θα πει, όχι. Στο συγκεκριμένο, όχι. Να μην το δώσουμε. Πρέπει αυτό δεν το ζητάει. Μα το ζητάνε 5 ομάδες και οι άλλες δίνουν 1 εκατομμύριο και ο Ολυμπιακός δίνει 5, τι να κάνουμε. Δεν ξέρω, αυτό είναι. Πώς, σε ρωτάω. Όχι. Αν με ρωτάς εμένα προσωπικά. Είσαι ο πρόεδρος. Άκουσα, εγώ ξέρεις γιατί με ξέρεις χρόνια. Πάντα η οπτική μου γωνία είναι τι θα έκανα εγώ αν ήμουν πρόεδρος. Ναι, ναι. Και σου κάνω το ίδιο ερώτημα. Ναι, είσαι πρόεδρος στον Άρη. Ναι, ναι. Και τελειώνει. Να πάρουμε την περίπτωση που γίνεται στις μεγάλες ευρωπαϊκές ομάδες. Δηλαδή, τι να πω, ο Ρονάλντο, ας πούμε, τελειώνει το συμβόλαιο του το καλοκαίρι. Άρα η ομάδα του προσπαθεί να τον δώσει
το Δεκέμβριο ή τη χρονιά που, εφόσον δεν θέλει να ανανεώσει, λέει να τον δώσω γιατί το καλοκαίρι θα είναι τζάμπα. Δηλαδή, αν ο Ρονάλντο πήγαινε στην Ατλέτικο Μαδρίτη, θα πήγαινε. Ένα-ένα. Δεν ξέρω. Ο Ρονάλντο δεν θα πήγαινε σε μικρότερη ομάδα. Μην κάνει τώρα. Εγώ το έφερα το παράδειγμα για να σου δείξω. Στην Βαρσελόνα θα πήγαινε. Φυσικά χαρά θα. Ένα λεπτό. Εδώ. Δεν καταλαβαίνω. Κατάλαβε τι να σε πω. Ένα λεπτό. Πώς μα παίρνουμε. Μην τα παίρνουμε. Άσε με λίγο. Α το πιδάλιο πάνω. Εδώ είπα την περίπτωση η οποία δεν μπορεί η ομάδα να αναμειχθεί. Λέω ότι τελειώνει το συμβόλαιο, τελειώνει το καλοκαίρι και η ομάδα για να μην τον χάσει, τζάμπα λέει. Όλες οι ομάδες το κάνουν αυτό. Εφόσον το καλοκαίρι τελειώνει το συμβόλαιο, λέει. Παιδιά, τον δίνω, ας πούμε. Υπάρχει καμία πρόταση. Δηλαδή εσύ. Και υπάρχει και είσαι εσύ πρόεδρος. Και λέει. Το καλοκαίρι τον δίνω και δεν θέλει ο παίκτης να ανανεώσει. Άρα θα τον χάσω τζάμπα. Εντάξει. Λέω αυτό το παίρνει. Και είναι ο Ολυμπιακός, δίνει 5 εκατομμύρια και τρεις άλλες ομάδες δίνουν 5. Και αν δίνει 6 ο ΠΑΟΚ θα πάει στον ΠΑΟΚ. Εντάξει, τώρα έβαλες εσύ τώρα. Θέλεις για μένα, ναι, να πάει. Θες για μένα, να πάει. Την άποψή μου θέλεις. Φυσικά να πάει. Φυσικά να πάει γιατί του χρόνου ο Βέλεθ, λέω, ο κάθε Βέλεθ μπορεί να στοιχίσει 100 χιλιάρικα. Όπως την έχουμε πατήσει με Νέτου, με Κόκε. Με Γκαρσία που δεν υπόγραφε και άφησε το στυλό πάνω στο συμβόλαιο και αναγκάζαμε εμείς, εγώ, εσύ και εγώ μέσα. Μην τυχόν και δεν υπογράψει ο Γκαρσία, Σκόρδα, Αθανασιάδη και φάτω τον Γκαρσία μετά. Κατάλαβες. Τώρα για υπάρχει ιδιοκτήτης όμως, Ζάχο. Υπάρχει μια φυσικά, διαφορά. Γιατί και τότε ιδιοκτήτης. Τότε ήταν διαχειριστές. Διαχειριστές ήταν αυτός που υπέγραφε. Περιμένα να πάρουν τα λεφτά, να δουν που θα είναι, γι' αυτό και πήγαμε. Ωραία. Ο ιδιοκτήτης όμως, εφόσον τα λέμε όλα και είναι ωραία, είναι περιορισμένων δυνατοτήτων. Θα έλεγα τρέγια μου τώρα πήγε να μου πείτε. Είναι περιορισμένο δυνατοτήτων. Να. Δεν είναι ο Μαρινάκης, δεν είναι ο Μελισανίδης που δεν βάζει βέβαια, μπορεί να είναι ο πιο πλούσιος δεν βάζει. Δεν είναι ο Ιβάν. Είναι περιορισμένο δυνατοτήτων. Και σου ξαναλέω, τι να κάνουμε, ναι ή όχι. Εγώ θα προτιμούσα πάντως να τον δώσω κάπου αλλού και με λιγότερα παρά σε αυτές τις ομάδες. Να ακούει η απόψή σου. Να ξέρεις γιατί. Γιατί στο λέω. Ναι. Στο λέω γιατί ρε φίλε ότι θεωρώ αυτές τις ομάδες ότι είναι εισάξεις του Άρη. Δηλαδή, μπορώ και τις όχι, κοιτάζω... αυτή τη στιγμή δεν είσαι αξιστό. Όχι, δεν κατάλαβες. Ναι. Για μένα, σαν οπαδό, αυτές οι ομάδες είναι το ίδιο με μένα. Δηλαδή, δεν διαφέρουν σε τίποτα από μένα, στο όνομα. Ναι. Δεν διαφωνώ σε αυτό που λες. Άρα, λοιπόν, εάν φύγει ένας παίχτης σε μένα κλειδί, επειδή θα πάρω κάποια φράγκα εγώ για να τον ενισχύσω, αυτό τι κάνω εγώ, γίνομαι υποδιέστερός του. Ναι, αλλά... Άρα, λοιπόν, προτιμώ να τον δώσω με λιγότερα σε μια ομάδα η οποία δεν θα είναι ανταγωνίστριά μου εκτός Ελλάδος. Ξεχνάς πράγματα. Παρά να πάει σε μια ομάδα η οποία θα μου κάνει, θα μου την ενισχύσει και θα είναι πάντα υποδιέστερος. Ξεχνάς πράγματα όμως, γιατί ξεχνάς, λέει, κάνεις επιλεκτική επιλογή αυτών που θες να θυμάσαι. Πρώτον, μπορεί σαν όνομα, σαν τέτοιο να είμαστε και με τον ΠΑΟ και με την ΑΕΚ. Εντάξει, ο καθένας θεωρεί την ομάδα του βέβαια μεγαλύτερη. Ισάξη, λοιπόν. Οικονομικά δεν είμαστε όμως στη δεδομένη στιγμή. Και δυστυχώς... δεν ήμασταν. Όχι, δεν ήμασταν με τον ΠΑΟΚ, ήμασταν το ίδιο. Πριν έρθει ο Σαββίδης ήταν ο ΠΑΟΚ. Ναι, δεν σε ζητούσε παίχτες ο ΠΑΟΚ, σε ζητούσε. Δεν έχει σχέση οικονομικά, λέω. Ναι, οικονομικά. Άρα εμείς εξαρτιόμαστε οικονομικά. Δυστυχώς εξαρτιόμαστε οικονομικά από τέτοια πράγματα. Δηλαδή, άμα έρθει μια καλή, πολύ καλή πρόταση, εξαρτιόμαστε. Δεν θα μπορούμε. Και δεύτερον, εδώ σου είπα και προηγουμένως. Δεν είναι θέμα του Βέλεθ. Σου λέω, πάμε την περίπτωση στο σενάριο ότι ο Βέλεθ θα φύγει, δεν θέλει να ανανεώσει. Πάμε σε αυτό το επιστημονικής φαντασίας ή μη σενάριο και θα το χάσουμε με μηδέν. Με μηδέν. Όχι, πιστεύω θα έχει χάσει προτάσεις, αυτό λέω. Ωραία. Ναι, τον έχω. Μια... Μα ο Βέλεθ νομίζω μέχρι το 21 έχει. Δηλαδή έχει αυτή τη χρονιά μέχρι το και την επόμενη. Μέχρι το 20 νομίζω. Όχι 21. Νομίζω μέχρι και την επόμενη έχει. Όχι, μέχρι το 20. Δύο χρόνια είναι. Καλοκαίρι του 19 και καλοκαίρι του 20. Η επόμενη τι είναι. 20, 21. Αυτή η χρονιά και η επόμενη σου λέω, ρε. Φέτος... Α, 21 είπα. Α, συγγνώμη. Ναι, ναι. Το πήγαμε τις αγωνιστικές. Sorry. Ναι. Άρα λέμε, λέω εγώ, δυστυχώς επειδή εξαρτιόμαστε οικονομικά, αν είχα έναν οικονομικό εκτοπίσματος, αυτό που λες εσύ, ή Μαρινάκη, ή Ιβάν Σαββίδη, ή τέτοιο, και να ταχώνει, φυσικά θα έλεγα, κράτησε τον και θέλω κι άλλους δύο σιωπηδές, κι άλλους δύο Βέλεθ να μου φέρεις. Έτσι χτίζονται οι ομάδες. Έτσι χτίζονται. Αλλά εδώ μιλάμε όταν δεν είναι στο χέρι σου, Πόστμαν. Δεν είναι στο χέρι σου, σου λέει ο Βέλεθ, λες εσύ. Θέλω να σε κρατήσω Βέλεθ άλλα δύο χρόνια. Και λέει, φίλε, γεια σας. Ευχαριστώ πολύ. Τι να κάνουμε, για πες μας. Να το χάσουμε με μηδέν. Είναι τι να κάνουμε. Μαχαίρι, πραγματικά, αλλά να σου πω εγώ πάντως, αν μου πεις, αν θες την άποψή μου, την προσωπική. Μα την άποψή σου, και εγώ την άποψή μου. Δεν θέλω να πάει σε ανταγωνιστική ομάδα. Μα δεν είναι στο χέρι σου.
Δεν είναι στο χέρι σου. Θα φύγει και θα πάει όπου θέλει. Τι θα πει, δεν θέλει να πάει σε ανταγωνιστική. Θα φύγει, φίλε, τελειώνει το συμβόλαιο. Αν είναι για να φύγει, Ζάχο, ούτε καν θα σε συζητήσει μαζί σου. Ακριβώς. Μα του λέει. Είναι αυτό το παράδειγμα που ο Άρης. Περίμενε λίγο. Είναι αυτό το παράδειγμα που ο Άρης με του Σουηδού που δεν μπορεί να του πάρει το Δεκέμβρη. Έτσι, οι οποίοι λήγουν το καλοκαίρι τα συμβόλαιά του, θα του πάρει σαν ελεύθερο. Ρε φίλε. Τώρα μου είπε, τελειώνει το 20 το συμβόλαιό του. Τον καλούμε άρα. Το Δεκέμβριο τον καλούμε και το λέμε Βέλεθ, σε γουστάρμο και όντως είναι πολύ καλός παίκτης, θέλουμε άλλα 2 χρόνια συμβόλαιο. Και σε λέει, φίλε, συγγνώμη, ευχαριστώ πολύ, δεν θέλω. Και έρχεται πρόταση, να τον δώσουμε ή όχι. Τότε θα τον δώσει. Και αυτό σε λέω, ρε Πόσμαν. Τότε θα τον δώσει. Και αυτό σου λέω. Και με έβγαλε στην ψυχή μια ώρα να πούμε. Ναι, αλλά... Θα μου το, από τα πνευμόνια μου το έβγαλε. Θα το χάσουμε, σου λέω. Το σωστό είναι αυτό που λες. Τον φωνάζεις. Είναι καλό παίξι και λε. Θέλω άλλα 2 χρόνια. Και αυτό, αυτό που κάνουν είναι σωστό τώρα. Ναι, τώρα. Δεν ξέρει την αντίδραση του άλλου. Και σου λέω ότι 6 μήνες πριν. Σε θέλουμε άλλα 2 χρόνια. Και σου λέει, όχι, φίλε, δεν θέλω. Και έρχεται πρόταση το Δεκέμβριο να το δώσουμε ή όχι, Πόστμαν. Μεγάλο, δίκοπο μαχαίρι. Δεν είναι δίκοπο μαχαίρι, θα το δώσει, φίλε. Εγώ άλλε εποχέ, κόκε, μόκε, νέτου, τέτοια, εγώ, γιατί τότε και εγώ τα ίδια έλεγα, ναι. Δεν τα ξανατρώω. Κανένα δεν είναι πάνω από την ομάδα. Πρώτα είναι το συμφέρον της ομάδος. Θέλει να πάει τότε, και εγώ τα έλεγα, σου λέμε, έλεγε ο Νέτο, το θυμάμαι σαν χθες και μου ξηκώνεται η τρίχα, δεν θυμάμαι ποια χρονιά ήταν που θα ήταν το συμβόλαιό του. Και λέει ο Νέτο, of the record, on the record. Αν δεν θέλετε να με ανανεώσετε, πάω στον ΠΑΟΚ, έτσι είχε πει. Στο καλό, του ανοίγεις και την πόρτα και το φέρνεις και ένα ταξί και να πάει στον ΠΑΟΚ. Να πάει να υπογράψει. Κατάλαβες. Ναι. Άλλο και... τέτοια δεν πρέπει να τρώμε. Ωραία. Είναι λάθη του παρελθόντος για μένα, ε. Η άποψή μου. Εγώ για τη συγκεκριμένη πάντως ομάδα, ναι. Δεν μίλησα για καμιά άλλη. Ναι. Για τη συγκεκριμένη ομάδα, επειδή υπάρχει αυτή η ταύτιση. Μα και εγώ συμφωνώ σε αυτό που σου λέω. Του κύριου Καρυπίδη, ότι με τον Ολυμπιακό είναι συγκοινωνούντα δοχεία ο Άρης. Λοιπόν, ναι. Καλά, έχω τάξη. Την εντύπωση ότι αυτό πρέπει να απογαλακτήσει. Συγγνώμη, ρε φίλε, πριν τον Καρυπίδη δεν τα λέγανε αυτό, τον Καρυπίδη περιμέναν. Με τον Καρυπίδη ένα παραπάνω. Πριν τον Καρυπίδη δεν λέγανε. Πριν τον Καρυπίδη λέγανε γενικά. Ναι. Δεν μα λέγανε ότι είμαστε. Με τον Τάτο. Που πήραμε τον Τάτο και του Ραδούχα ήταν ο Καρυπίδης. Ναι. Δεν μας λέγανε τότε ότι ήμασταν παράτημα του Ολυμπιακού. Πέσαμε εκείνη τη χρονιά, ναι, δεν ξέρω αν το ξέρεις. Ναι, ακριβώς. Ήμασταν παράτημα, αλλά πέσαμε. Ναι, αλλά πρέπει να υπάρχει και κατάλληλη απάντηση, κατάλαβες. Ναι, ναι. Πάντα μας λένε και πάντα θα λένε. Σκοπός είναι πώς μπορείς να τους αποδεικνύεις το αντίθετο με επιχειρήματα, έτσι. Εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα. Κιόλας. Και 5. Θα ανοίξουμε και γραμμές αμέσως μετά. Εμείς, αν δεν υπάρχουν γραμμές, θα φλιαρίσουμε ως συνήθως. Okay. Το 2310-287 και 38 ανοιχτό. Αμέσως μετά το διάλειμμα, 6945-287 και 3 οκτάρια. Ο τείχος του Postman στις αερομαχίες και ο δικός μου τείχος ανοιχτός για να γράψετε τα μηνύματά σας. Όπως φυσικά, αν θέλετε, στέλνετε και το μήνυμα. FM γράφετε, αφήνετε και ενώ το σχόλιο σας, το μήνυμά σας στο 54526. Γιάννη, επί το έργο. Επιστρέψαμε μετά και το δεύτερο διαφημιστικό διάλειμμα. Ανοίγουμε τις γραμμές 2310-287 και 3 οκτάρια. 6945-287 και 3 οκτάρια. Έχουμε ένα φίλο στην αναμονή. Να διαβάσω ένα μήνυμα και θα πάμε. Και έχουμε αρκετά μήνυματα να διαβάσουμε. Του Βασίλη. Παιδιά, καλησπέρα. Το καλύτερο παράδειγμα είναι ο Γκέτσε, όπου από την Ντόρτμουντ πήγε στην Μπάγερν και μετά από την Μπάγερν στην Ντόρτμουντ. Όλοι πολλούνται και όλοι αγοράζονται σε οποιονδήποτε. Άλλου χίλιου Βέλεθ και Γκαρσία βρίσκει. Συμφωνώ στα περισσότερα, νοήσω όλα με το φίλο του Βασίλη. Πάμε στον φίλο στην αναμονή. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ναι. Έλα, φίλε. Καλησπέρα. Ναι, εγώ είμαι. Ναι, το όνομά σου. Ζάχο. Κωνσταντίνος από Κυψέλη τηλεφωνώ. Γεια σου, Κωνσταντίνα. Και ο Γιάννης. Κυψέλη, Αθήνα φυσικά, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Σας ακούω, σε βλέπω στη Μαρμίτα με το ραπτό από 17 χρονών. Έχω γίνει 28 τώρα. Ωραία, φίλε. Επειδή δεν έχω ίντερνετ. Πολύ φάνερε του Ζάχου. Ναι, ναι, ναι. Αλλά μεγαλύτερη αδυναμία μου, αν και με παοκτζής, είναι ο Νίκος, ο Μπουγάτσας. Ο Μπουγάτσας. Τον είχα την προηγούμενη Πέμπτη, δεν άκουσες προφανώς. Δεν ξέρω. Από το ίντερνετ λογικά, γιατί εδώ δεν σας πιάνουμε. Ναι, καλά, πώς να πιάσει την Αθήνα, ίντερνετ μόνο. Ο Τρέγιας δεν είναι εκεί τώρα. Ο Τρέγιας φτιάχνει τις οδοντοστοιχίες του να γίνει έτσι, να μην γίνει σαν τον Γεωργίου. Για να. Το Γεωργίου τον ακούμε, αλλά και το ραπτό. Με το ραπτό ήμασταν. Έχω μεγαλώσει στη γειτονιά που ήταν ο ραπτό, Ανατολική Θράκη. Ναι. Έλα. Πώς το βλέπεις, το πήραμε φέτος ή... Εφόσον, δεν ακούσε, εγώ έχω πει ότι από τον Νοέμβριο το έχει πάρει, τέλη Οκτωβρίου, νομίζω με τον Άρη, από την αγωνιστική που κέρδισε στο Χαριλάο και έχασε ο Ολυμπιακός από τον Όφη, νομίζω ήταν τελειωμένο το θέμα. Ναι.
από εκείνη την αγωνιστική. Κοιτάξτε, και εγώ πάνω απ' όλα είμαστε φίλαθλοι. Αγαπάμε για τον Άρη και τον Ηρακλή. Ευχόμαστε να ανέβει. Είσαι μειοψηφία, βέβαια, να ξέρει. Όχι, ρε, ποιο τα λέει αυτά. Μειοψηφία είσαι. Μειοψηφία εννοώ. Πρόσεξε, δεν λέω μόνο για του Πάουξ και του Αριανού. Ο Αριανό δεν θέλει να πάει καλά ο Πάουξ και, το ανάποδο. Όχι, ρε, εσύ, όχι. Γιατί. Εγώ πάντα ήθελα και το 10 που ήρθαν εδώ στον τελικό που κατεβήκατε 30.000 κόσμο που δεν το έχει κάνει ούτε ο Πάουξ ούτε καμιά άλλη. Ήσουν τότε εκείνη την ημέρα σου με τον Άρη, θέλει να κερδίσει ο Άρη. Ναι, ήθελα να κερδίσει. Γιατί... Να σου πω κάτι, σε πιστεύω γιατί ακούγεσαι, αλλά σου λέω ότι είσαι, να ξέρει ότι είσαι μειοψηφία. Αυτό είναι δεδομένο. Δηλαδή, εσύ λες ότι εκείνη την μέρα οι περισσότερες παοξίδες, δηλαδή στους 100 παοξίδες, 51 ήθελαν να κερδίσει ο Άρης, αυτό λες? Όχι, ρε φίλε, αυτό... για το φανατικό κόσμο, αλλά για το ειδική κόσμο, εγώ τέτοιο. Και είχα εντυπωσιαστεί πάρα πολύ και για την, για την παρουσία που είχατε κάνει στην Πατρίτη μετά, τον Οκτώβριο, πότε ήτανε. Εντάξει, πιστεύω να το πάρουμε. Για το καλό θα είναι να βγούμε και ομίλους του χρόνου, έτσι, Ζάχο. Ναι, είναι μετά τέτοιο είναι. Πώς το λένε, προκριματική. Δεν βγαίνει. Έχουμε πέσει τόσο στη βαθμολογία που ούτε ο πρώτος παίζει. Και ο πρώτος παίζει προκριματικά όπως έγινε και φέτος. Νομίζω δύο πρέπει να δει. Δύο προκριματικές. Ναι. Δεν υπάρχει. Μπορεί να περάσει. Ανάλογα με ποιους παίζει. Δεν ξέρω τώρα σε ποιο, αν θα είναι στους δυνάτους. Στην τελευταία, δηλαδή εκεί που θα είναι για τους ομίλους, αν περάσει τον πρώτο. Δεν ξέρω αν είσαι στους δυνατούς ή στους αδύνατους. Δεν το ξέρω αυτό. Αυτά τα ξέρουν νομίζω οι του ΠΑΟΚ. Που ασχολούνται. Ανάλογα με ποιο θα πέσεις είναι. Για σου πω. Είναι λίγο δύσκολο να περάσει, αλλά μπορεί να περάσει. Δεν είναι απίθανο. Και φέτος μπορούσε να το πάρει πρώτα με το καλό. Υπήρχαν ομάδες και φέτος, αν δεν με ποιον και παίξει ο ΠΑΟΚ, δεν θυμάμαι, στο τελευταίο για να μπει στους ομίλους, με την Μπενφίκα. Υπήρχαν άλλες ομάδες. Ναι, υπήρχαν άλλες ομάδες που ήταν πιο προσιτές. Υπήρχαν ήδη. Τώρα δεν ξέρω με ποιον θα πέσει. Να δούμε. Κοίταξε, και τον Νίκο θα ήθελα να τον ακούμε πιο συχνά. Θα τον φέρω, θα τον ξαναφέρω και θα τον ακούσεις. Okay. Και να σε ρωτήσω για κάτι τελευταίο. Τελευταίο, κλείσε με αυτό, ναι. Ναι, ναι. Θα κάνετε πάλι στο τέλος της χρονιάς μια εκπομπή με το Ραπτό στην τηλεόραση ή όχι? Κοίτα, αυτό το έχουμε πει πολλές φορές. Πρέπει να συμφωνήσουν όλα τα παιδιά. Δηλαδή και ο Τάσος ο Τρέγιας και εγώ και ο Νίκος ο Μπουγάτσας και ο Μακουκούλα. Ένας αν δεν συμφωνήσει, ένας δεν πάμε. Όταν συμφωνούν και οι τέσσερις. Θα πάμε. Τώρα τι να σου πω. Όλα είναι ανοιχτά. Μπορεί και ναι, μπορεί και όχι. Δηλαδή, την άλλη εβδομάδα θα είναι ο Τρέγιας να πάρω να μιλήσω και στον Τάσο. Πάρε στον Τάσο, τι να σου πω. Να είσαι πάρα πολύ καλά. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Και καλή επιτυχία σε όλες τις ομάδες. Να είσαι καλά. Να είστε πάντα καλά. Για την καρδιά των Θεσσαλονικιών δεν την έχει κανένας. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε πολύ. Σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε στον επόμενο φίλο. Εντάξει. Πραγματικά είναι και νεαρός κιόλας. Νεαρός με κάνει εντύπωση. Βέβαια ζει στην Αθήνα. Ζει στην Αθήνα. Πάμε στον επόμενο φίλο. Καλησπέρα. Γεια σας, παιδιά. Γεια σου. Εγώ τηλεφωνώ από Νέα Υόρκη. Ο Τζίμις. Τι ώρα είναι στη Νέα Υόρκη, ρε Τζίμι, τώρα? Έχει αλλάξει η ώρα, δεν έχω μπερδεύεσαι. Άλλαξε, ναι, πήγε μία ώρα. Έξι ώρες έχουμε διαφορά. Τώρα πρέπει να είναι τρεις και είκοσι. Να χαιρετήσω και το ταχυδρόμο. Γεια σας, κύριε Τζίμι μας. Γεια σας, εκεί στα Νέα Υόρκα. Ταχυδρόμε, λείπεις από τις μεγάλες πτήσεις. Λείπω. Εντάξει, βέβαια λείπει. Με τραβάει ο Ζάχος εδώ με το ζόρι, αλλά τι να κάνω. Του κάνω κάτι σέρβις, κάτι επιστροφή, θα φέρνω. Στις ανώμαλες προσγειώσεις πηγαίνεις, μου φαίνεται. Τι να τον κάνω, μωρέ, τι να τον κάνω. Φίλος είναι, εντάξει, καλό παιδί είναι. Τι κάνεις, ρε Τζιμάκο, τι λέει εκεί? Καλά, ρε φίλε, καλά, να εδώ. Έχουμε χιόνια, τι έχουμε, χιόνια. Είδα χιόνια. Ανέβασε κάτι φωτογραφίες με χιόνια, ακόμα χιονίζει στη Νέα Υόρκη, τι γίνεται, ρε? Ρε, αφήστε τα χιόνια, ρε, και πιάστε τον Άρη. Μην γίνω Μπουγάτσας νούμερο 2 τώρα. Ποια χιόνια, πες για Άρη, ρε, ποια χιόνια. Δεν μου λες, ναι, Ζάχο, ναι, ο Τάσος που πήγε, ο Τρέγιας. Άντε πάλι με τον Τρέγια, έχει έρωτα με τον Τρέγια. Εκεί στα σύνορα του Μεξικού να χτίσει κανένα τείχος. Πού να σε φάει το. Ας τον άνθρωπο φτιάχνει τα δόντια του τώρα, πέφτει εκεί οι γέφυρες. Οι γέφυρες του Μπρούκλιν. Η γέφυρα του ποταμού Κβάι, αν δεν λέγει. Άντε, περαστικά του. Περαστικά του, βέβαια, εντάξει. Να είναι καλά. Πάμε στα του Άρη, λέγε. Περίμενε να πω ένα ακόμα. Να πω περαστικά στον προηγούμενο φίλο που διάλεξε λάθος ομάδα. Εντάξει, ρε, πιτσιρικάς, καλό παιδί. Καλό παιδί, ακούς και τι σε κάνει. Άμα ήταν μεγαλύτερος, θα ήταν Άρης. Τώρα πιτσιρικάς είναι, ναι. Έμαθε ότι υπάρχει κάποιος εκεί στη διπλανή ομάδα. Καλώς που φέρνει. Καλά που λείπει ο Τρέγιας. Εντάξει. Πάμε, άσε τα κουτσομπολιά, πάμε στα του Άρη. Τίποτα, εγώ απλά ήθελα να κερδίσω και να πω ένα τελευταίο. Άρη, μια ζωή, δεν ακούω τίποτα άλλο. Να είσαι δυνατός. Να είσαι καλά, Τσιμάρα. Έγινε. Να είσαι καλά, φίλε. Να είσαι καλά. Υγεία. Και να ακούμε το διπλό.
Τσάκο, να ακούμε το διπλανό σου πιο συχνά, ε. Εντάξει, ρε φίλε, όταν τον καλό έρχεται. Δύο φορές τον είπα, ήρθε. Εντάξει, ρε φίλε. Έτσι έτσι όμω είναι, είπε, χτυπάει δύο φορές, μια φορά τον έφερε. Θα χτυπήσει και τρίτη φορά στο μέλλον. Τι να κάνει, θα κάνει hat trick. Να σε καλά. Γεια σου Τζιμάκο, χαιρετίσματα εκεί στη Νέα Υόρκη. Να σε καλά, να σε καλά. Στον επόμενο φίλο. Καλησπέρα. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα, το όνομά σου φίλε μου. Έλα, Κοκ. Ποιος, Κοκ, ωραία φίλε, Κοκ. Τι έγινε, πώς πάει. Κοκ ή προφιτερόλ είσαι τώρα. Ζω, δεν ζω. Λοιπόν, καλησπέρα στην Ομή Κυριακή. Ωραία φίλε. Λοιπόν, εσένα η άποψή σου είναι βαρύνουσα, θα πω γιατί είναι φίλος μου γιατί? Ο Γιώργος. Είναι βαρύνουσα η άποψή του γιατί πραγματικά μαζί με τον Μπουγάτσα ήταν οι δύο επί Ερέρα, ακόμη και στην αρχή όταν έφερε τα καλά αποτελέσματα το Ερέρα. Έλεγε διώξτε το. Που το δεν έλεγε διώξτε, δεν μπορεί να πει 3-3 μπει, αλλά έκραζε. Λοιπόν, καλά, αυτό τη κάζει κιόλα. Μίλα λίγο ένα λεπτό και επανέρχομαι σε. Μην με βγάζει από τη γραμμή. Ωραία, ναι, δεν σε βγάζει. Μάλλον sorry, εντάξει, όχι. Κάνε, κάνε, ναι. Είναι αυτό. Λοιπόν, για πε τι είπε για τον Μπουγάτσα και για μένα. Λέω ότι. Και στην αρχή όταν ξεκίνησε ο Ερέρα με 3-3 ναι. Και έβλεπες κάποια αρνητικά εσύ, πρέπει να το πούμε. Κοίταξε, και ο Μπουγάτσας. Αυτό που έβλεπα είναι στην προετοιμασία ότι η ομάδα, από τα φιλικά τέλος πάντων, ναι. Ότι ήταν κάπως δυσκύλια. Στην τελική προσπάθεια, όχι απλά δεν σκόραρε, δεν έβγαζε πολλές φάσεις για τέτοιο, για γκόλ, εγώ έβλεπα. Ναι, είχε την κατοχή χωρίς φάσεις, αυτό είναι αλήθεια. Ναι, ήταν ένα ανούσιο ποδόσφαιρο, το οποίο δεν είχε. Δηλαδή δεν ήταν και κάτι το οποίο να πεις ότι κοίτα δουλεύεται και θα βελτιωθεί και κάνει ένα πλάνο το οποίο, οκ, okay, θέλει χρόνο. Εγώ δεν είδα κάτι τέτοιο. Ναι. Και όπως τα λέγαμε και μεταξύ μας, ότι μετά τα Γιάννενα θεωρώ ότι έπρεπε να μην γυρίσει καν με την αποστολή ο Πάκο Ερέρα. Από την πρώτη ήττα διότι... να φύγει δηλαδή, από την πρώτη ήττα. Δεν είναι θέμα πρώτης ήττας. Ναι. Όταν κάνεις εσύ τρεις αλλαγές στο 80 ενώ χάσεις το 50 πρέπει να εξαφανιστείς την ίδια στιγμή. Δεν με ενδιαφέρει, φίλε. Θα φύγεις. Ναι. Τελείωσε. Δεν κατάλαβα. Ούτε, όπως έχεις πει, ή το Μουρίνιο, ο Κλοπ του Γκουαρδιόλα, θα φύγεις. Έτσι. Δεν είναι. Αυτό το πράγμα ήταν εγκληματικό που έκανε. Εκτός αν μου είχε πει ότι νίσταζε ή έπαθε ένα ελαφρύ εγκεφαλικό. Σε παρακαλώ. Εκείνη την ώρα εξαφανίζεις από το χάρτη. Λοιπόν, τέλος πάντων, θεώρησε ότι η αλλαγή ήταν για καλό. Τώρα από εκεί πέρα έγινε και μια επιλογή ενός προπονητή του Παντελίδη μετά. Του μεγαλύτερου. Του μεγαλύτερου. Του κορυφαίου Βαλκάνιου προπονητή κατ' εμέ. Είναι ο κορυφαίος Βαλκάνιος προπονητής, δεν νομίζω να πει κανένα Λουτσέσκου και φύγουμε από τον τέταρτο όροφο και τον πέμπτο. Είναι ο Παντελίδης, κακά τα ψέματα. Έκανε μια ομάδα η οποία αποδεδειγμένα είχε σοβαρότατο πρόβλημα στη φυσική κατάσταση, δεν μπορούσε να βγάλει 90 λεπτό, φαινόταν αυτό. Ναι, αυτό φαινόταν. Το δούλεψε αυτόν τον τομέα, έγινε πιο κοινική και φυσικά βοήθησαν και οι μεταγραφές όμως που γίνανε, που δεν θυμάμαι τον Άρη ας πούμε, να έχει τέτοιο ποσοστό ευστοχίας. Δεν συζητώ για Ιανουάριο, αλλά ακόμα και καλοκαίρι αφού δεν υπήρξε τέτοιο ποσοστό επιτυχίας σε μεταγραφές. Σχεδόν όλες βγήκαν. Άντε να πεις ότι κάποιες αμφιβολίες ο Τόνσο για το θέμα υγείας, όχι την αξία του. Καλά, τραυματίας ήρθε ο Τόνσο, το ξέρω. Ναι, ναι, απλά δεν έχω άποψη αν έχασε πάρα πολλά μάτια με την Τρίπολη. Δηλαδή, αν έπαιζε συνέχεια εκεί και τώρα κάτσε αυτό στον Άρη, τι να κάνουμε. Επιβαρύθηκε η κατάστασή του από ό,τι λένε στο μάτσο με την Τρίπολη. Πάντως, σε εμάς είχα κάνει παπάδες μέσα στο Κλέαντες, έτσι. Είναι καλός παίκτης. Είναι πραγματικά καλός ποδοσφαιριστής. Είναι καλός παίκτης. Είναι μεγάλη ποιότητα του ποδοσφαιριστή. Το πόσο καλός θα το δούμε τώρα που ανεβαίνει επίπεδο, βέβαια. Και υπάρχουν περισσότερες απαιτήσεις, περισσότερη πίεση. Ναι, ναι, αλλά αυτά που πρόλαβε και χωρίς να πιάσει ρυθμό, αυτά που προλάβαμε και είδαμε στον Άρη τουλάχιστον ήταν άκρως εθαρρυντικά. Τώρα από εκεί πέρα, για το Φετφατζίδη, ήταν άτυχος και αυτός, γιατί είδε σε μια ομάδα που δεν φαίνεται να είχε θέση. Ναι, καλά, αν δεν τραυματιζόταν. Εγώ θεωρώ ότι με το Φετφατζίδη δεν έπρεπε να βγει στον Άρη. Ναι. Κοίταξε, εγώ τι πιστεύω. Ότι αφενός θέλαν να του δώσουν την ευκαιρία να πάει κάπου να παίξει. Ίσως δεν μπόρεσαν να τον εγγυηθούν, φαντάζομαι, τη θέση του βασικού. Αλλά νομίζω ότι τον πήραν 6 μήνες με την προϋπόθεση ότι αν προσαρμοστεί και είναι όλοι ευχαριστημένοι, να είναι κακά τα ψέματα ο αντικαταστάτης του Ματίου Γκαρσία. Εγώ νομίζω ότι αυτό βλέπαμε μπροστά. Έχει λογική η σκέψη σου. Ναι. Αλλά από ό,τι βλέπεις. Εγώ βλέπω δυστυχώς, ότι είναι ξένο σώμα στην ομάδα. Δυστυχώς. Παίζει για τον εαυτό κοίταξε, του. Με τον Ολυμπιακό, εγώ δεν θα τον έλεγα αρνητικό. Ίσως και να μην έπρεπε να βγει κιόλας. Δεν είναι, όχι, συμφωνώ με αυτό που λες. Συμφωνώ με αυτό που λες. Απλά νομίζω ότι δεν μπορεί να παίξει τον άξονα. Και άρα, αν υπάρχει ο Γκαρσία με τον Λάρσον, δεν μπορεί να βρει και χώρο να παίξει. Αυτό που λες και εγώ διαφώνησα με την, ας πω την αλήθεια, με την αλλαγή. Ναι, για μένα ήταν άσχημο. Δεν ήταν. Ναι, εγώ άλλη αλλαγή θα κάνω, τέλος πάντων. Είχε μεγάλη όρεξη. Και καλά, εντάξει, τώρα να αρχίσουμε να μιλάμε για το μέσο Ολυμπιακό. Σίγουρα για μένα έπρεπε να παίξει και ο Μπάσα, έπρεπε να παίξει, να σφίξει παραπάνω τα αμυντικά χαρτ και να μην παίξει ο Γιουνές, σαφέστατα, εκτός έδρας παιχνίδι. Σου έλειπε ο Ντεγκινή, αυτό ήταν όλη η δουλειά εκεί. Ναι, ναι, αυτό ήταν μεγάλη
Η μεγαλύτερη σου απώλεια ήταν αυτό. Ότι ναι, δεν είχες ό,τι γίνει μπροστά. Ήταν αυτό που μου το είπε άνθρωπος που είναι στον Άρη, ρε παιδί μου, που έτυχε να βρεθώ κάποιος μαζί του και μου λέει, χωρίς υπερβολή μπορεί να ήταν και 0-2 λέει, με τον Τιγκίνη το πρώτο τέταρτο. Εννοείται ότι θα ήταν. Ναι, εννοείται. Δηλαδή αυτό το πράγμα. Τώρα από εκεί και πέρα η ομάδα δείχνει να έχει προοπτική. Εμείς αυτό που θέλουμε σε πρώτη δόση είναι να γίνει κορμός. Κάτι το οποίο, ας πούμε, καημό το είχαμε ακόμα και σε χρόνια που η ομάδα ήταν καλή, σε χρόνια ευρωπαϊκά, με Ατλέτικο, ξέρω εγώ, με τέτοια. Λέγαμε γιατί η ομάδα να αλλάζει τόσους παίκτες, ας πούμε, κάθε καλοκαίρι. Αυτό που βλέπω είναι ότι κάτι πάει να γίνει ένας κορμός και να θέλει 3-4 παίκτες. Για έτσι, να κάνει το βήμα παραπάνω. Αυτό, δεν είναι πολύ αυτό που λες είναι ο σωστός αριθμός. Το καλοκαίρι 3-4 παίκτες. Ναι, δύο-τρεις προσταφαιρέσεις έτσι. Και συνεχίζει πάνω σε αυτό το ίδιο μοτίβο. Δηλαδή να πεις ότι θα πάρεις, ξέρω εγώ, ένα μπακ. Οπωσδήποτε έναν αμυντικό χαφ θέλεις που να είναι έτσι. Μια σκάλα πολύ ανώτερη. Δηλαδή να πω, έχω τον Μπάσα και αλλαγή. Εκείνη είναι έτσι, το θέμα. Έτσι. Να έχεις Μπάσα και Ματίγια. Μπάσα και Ματίγια σε αλλαγές. Να είναι αλλαγές. Βέβαια. Να πεις, έχω έναν αμυντικό χαφ που ήταν ο Καρτία. Πριν τραυματίζει τον αυτή ένα τέτοιο ποδοσφαιρικό. Γιώργο, επειδή ακριβώς αυτό λέγαμε στο διάλειμμα, θέλω ένα στο στυλ. Του Σιώπη, πρόσεξε, θέλω έναν, έτσι, έναν έγχρωμα, τώρα δεν ξέρω ποια είναι η σωστή έκφραση, άλλοι τους λένε, ξέρω, μαύρο, ένα μαύρο. Παιδί με το εισαγωγικό. Ναι, πιο ψηλό από το Σιώπη, στο ίδιο χαρακτήριο να τρέχει να καταπίνει χιλιόμετρα. Ούτως και ώστε, να φέρει και πιο πολύ κεφαλιά. Ούτως ώστε, ναι, πιο ψηλό σου λέω, ούτως ώστε να έχω τον, να λέω, Σιώπη και εσείς οι δύο, Σιώπη και ο αυτός. Θα κάτσετε εκεί και δεν θα κάνετε ένα τείχος, δεν θα περνάει τίποτα και να αφήσω σε ελεύθερο ρόλο και με λίγα τρεξίματα μπροστά του τον τόσο. Ναι. Ναι, είναι τέτοιο, αυτό πρέπει να το πω. Και να έχεις ένα center for, παιδί μου, εγώ θα σου πω, πρώτα απ' όλα βρωμάει Λατινική Αμερική αν έχεις μάτι. Έτσι, δηλαδή, πώς ήταν, ας πούμε, ο Μπλάνκο την πρώτη σεζόν που ήρθε και έβαλε 30 γκολ. Ή ο Κάμπορα, απλά εγώ λέω τον Μπλάνκο ήταν λίγο πιο ψηλός. Έστω ένα ποδοσφαιριστή τέτοια ποιότητα τέλος πάντων. Ο Κάμπορα δεν έβαζε γκολ με κεφαλιά. Γιατί πάρα πολλά γκολ. Απλά ο άλλος ήταν 7-8 πόντους πιο ψηλός. Εντάξει, ήταν πιο ψηλός. Όπως λες και εσύ. Άμα έχεις μάτι, σωστό και όχι πολλές γκολ. Μπορείς να βρεις. Άνετα βρίσκεις. Όπως ήρθαν και τώρα, κάποιοι καλοί ποδοσφαιριστές νομίζω ότι μπορούν να έρθουν το καλοκαίρι για πραγματικά οι 3-4 κινήσεις. Δηλαδή, προς την αγορά βλέπω όμως τη Σουηδία στρεφόμαστε. Προς τα εκεί βλέπω. Καλή αγορά είναι και η Σουηδία. Καλή αγορά, αν πούμε το Λάρσον, αν πούμε ό,τι έχουμε δει στο παρελθόν και στον Άρη αλλά και σε άλλες ελληνικές ομάδες. Σουηδία, Νορβηγία, αυτή είναι τίμη. Ό,τι Σουηδός ήρθε στον Άρη ήταν διαμάντη και κόλλησε. Ακριβώς. Κόλλησε. Γιατί μπορεί να είναι καλός παίκτης και να μην κολλάει στην ομάδα, έτσι. Όχι, εντάξει, όλοι θυμόμαστε τώρα πάνω απ' όλα τον Ουλφ Έριξον. Έριξον σε Λάντερ. Και αυτός ο Σελάντερ ήταν τίμιος και αυτός πραγματικά παρότι ήρθε στα 33, ήρθε 33-34 και μετά 34. Πήγε και τον Ηρακλή. Δηλαδή έκανε καριέρα στην Ελλάδα. Βέβαια. Είναι πραγματικά αυτοί οι ποδοσφαιριστές νομίζω ότι είναι καλοί. Τώρα που και πέρα τα πράγματα δείχνουν να είναι σε καλό δρόμο. Τώρα, ωραία, κλείσε με το. Πιστεύεις ότι μπορεί να πάρουμε την τρίτη θέση? Όχι. Είναι κάτι που δεν εξαρτάται καθαρά από το χέρι μας. Δηλαδή, αν κάνουμε μέσα, ας πούμε, 6-6, πάλι δεν εξαρτάται από εμάς. Ναι. Θεωρώ πιο εφικτή την τέταρτη θέση με έναν μικρό συνδυασμό. Δηλαδή, να μην κάνει κανένα κουφό ατρόμητο σε κάποια μάτς και να τον πάρουμε και στο μεταξύ μας. Ναι. Θεωρώ ότι δηλαδή, την τέταρτη, παρότι θεωρητικά και εκεί δεν είναι στο χέρι μας, απλά έχει πολύ πιο δύσκολο πρόγραμμα. Η Egg Drilling είναι. Απλά με απαραίτητη προϋπόθεση να βγει άσος το Άρης Ατρόμητος. Ωραία. Πες μας τώρα τα προγνωστικά σου για αυτό το καφενείο που υποστηρίζει στη Λίβερπουλ. Αυτό τον καφέ, ναι. Τώρα λοιπόν, μας ανάβει σε πόλεμο. Για πρωτάθλημα και Champions League και κλείνεις με αυτό. Όχι, πρωτάθλημα είπαμε, είναι φαβορή η Manchester City. Είναι σταθέστατα φαβορή, λόγω μεγάλου αριθμού ρόστερ. Τι έχει μεγάλο ρόστερ. Μεγάλο ρόστερ, πώς θα το κάνουμε αυτό. Ναι. Δηλαδή αυτό το πράγμα που έχει μεσοεπιθετικά. Έχει δίκιο σε αυτό. Δηλαδή βάλε έναν, βγάλε τ' άλλον, δηλαδή εκεί είναι το ατού. Όλο καλύτερο πάγκο έχει η Liverpool. Όχι, ρε, δεν έχει. Και το ποιοι παίζουν. Όχι, είναι μεγαλύτερο το ρόστερ της ΣΥΤ. Ωραία, εσάς θέλω τώρα. Εσάς θέλω στον επόμενο γύρο. Εσάς. Και εμείς αυτό θέλουμε. Και εσείς το ίδιο θέλουμε. Λοιπόν, ναι, θέλουμε Πόρτο και πρόσεξε και νικητής του άλλου ζευγαριού, ας πούμε, να είναι το ένα Άγιαξ, ποιο να σου πω τώρα. Πες ρε ποιοι άλλοι είναι. Γιουβέντους. Όχι, μακριά από Γιουβέντους, μακριά από Μπαρσελόνα. Όχι, μακριά αυτή. Θέλω Μπαρσελόνα, Λίβερπουλ, Γουστάρο. Λοιπόν, να παίξει Λίβερπουλ Πόρτο με τον νικητή του τότε να με. Ναι, τότε σιγά, να ρε. Τι λες, ρε φίλε. Μα με λες τι θέλω. Ναι, λοιπόν, από και πέρα, εντάξει, το Champions League θεωρώ πρώτο φαβορή την Μπαρσελόνα. Θέλω πρωτάθλημα στο νησί πάντως. Θέλω πρωτάθλημα και αυτό που είναι. Τι λέει, ότι πρωτάθλημα στο νησί θέλω εγώ. Πρωτάθλημα θέλω. Πρωτά.
Εγώ πρωτάθλημα στο νησί δεν με ενδιαφέρει τίποτε άλλο. Αυτό θέλει Champions League. Είναι ο στόχο. Αυτό θέλει Champions League. Θέλει Champions League. Από αυτά πήραμε. Μπόλικα έχουμε. Τι μπόλικα, ένα έχει. Όχι ένα. Πέντε έχει, Champions League. Πέντε έχει πάρει. Champions League και ένα έχει. Εντάξει. Ναι, όταν λέει κυράδε 13 είναι 3. Πέντε. Δεν είναι αυτό το θέμα. Εγώ θέλω πρωτάθλημα στο νησί. Έγινα πάω για λίγα δευτερόλεπτα. Έχει ένα Champions League. Νομίζω ότι πρώτο για μένα Champions League λόγω ότι εγώ όταν έγινα Liverpool με τελικό με Ρώμα, με Χέιζελ, με γενικά εκείνη πιο πολύ στην Ευρώπη. Επειδή την έβλεπα στην Ευρώπη πιο πολύ. Τη σφαγή της Ρώμας λες, που δεν έδωσε, δεν έδωσε πέναλτι στον Μπρούτσο, εντάξει. Αλλά σίγουρα, να μην σου λοιπόν, αλλά κοίταξε, πρώτα απ' όλα στο πρωτάθλημα ισχύει πάνω κάτω ότι με τον Άρη. Όλα τα μάτσα να τα κερδίσει λίγο δεν στο χέρι. Δεν είναι στο χέρι, είναι ένα βαθμό πίσω. Ενώ α πούμε στο Champions League, έστω και να τα κερδίσει είναι. Θα παρακαλάτε να κόψει η Manchester βαθμούς από τη City. Λοιπόν, να είσαι καλά. Συγγνώμη, μόνο ο Πανσεραϊκός έχει κάνει 11 στα 11. Μια γκέλα να πούμε μπορεί να την κάνει η City. Ο Πανσεραϊκός όταν τον κυνηγούσαμε δεν έκανε καμία. Σωστό και αυτό. Να είσαι καλά, Τζορτζ. Να είσαι καλά. Λοιπόν, πάμε στο τελευταίο διάλειμμα. Εσείς αμέσως μετά. Το τελευταίο διαφημιστικό θα μπορείτε να καλείτε στο 2310-287-38, 6945-287-38. Είμαστε εδώ, πιστεύω, καλή παρέα και με τον φίλο μας τον Μπόσμαν. Πάρα πολύ καλή παρέα. Λοιπόν, πάμε, Γιάννη, στο τελευταίο διάλειμμα σε λίγο και πάλι μαζί. Λοιπόν, κοντεύουμε παρατέταρτο. Θέλουμε ακόμη 2-3 λεπτά για να πάει παρατέταρτο. Άρα έχουμε 17 με 18 λεπτά στη διάθεσή μας. Το 2310-287-38 είναι δικό σας, όπως και το 6945-287-38. Να διαβάσω κάποια μηνυματάκια όπως του φίλου του Πάνου. Καλησπέρα, καλή εκπομπή και αν γίνεται σας ακούμε πιο συχνά γιατί όσο πάει καλά ο ΠΑΟΚ δεν μπορούμε να ακούσουμε. Τι να κάνουμε, φίλε. Πρωτάθλημα παίρνουν οι άνθρωποι, το πήραν δηλαδή. Επίσης, η ΕΠΟ της εξενογείας κάλεψε. Αυτό δεν το ήξερα. Δεν ξέρω αν το έχει άλλη εύσηση και μετά να πάμε αν δεν έχουμε γραμμή. Δεν ξέρω αν ισχύει. Δεν λέω ότι λέει ψέματα φυσικά ο Πάνος. Από πού το αλίευσε. Επίσης γράφει, η ΕΠΟ της εξυγίασης κάλεσε απολογία την ομάδα μας για τον αγώνα με την ΑΕΚ για εισβολή οπαδού στον αγωνιστικό χώρο με κράνος, ενώ αυτός είχε κανονικά διαπίστευση ως security της ομάδας. Δεν ξέρω πού είναι αυτό. Δηλαδή δεν φάνηκε κάτι τέτοιο. Ναι. Καλά, εμείς μπορούμε να μην το είδαμε. Λέει, δεν φάνηκε. Ναι, εντάξει, okay. Δεν ξέρω αυτό πραγματικά. Δεν ξέρω από πού το διάβασες πάνω. Αν έχει διαπίστευση, για ποιο λόγο την κάλεσε. Δεν ξέρω, δεν ξέρω από πού το διάβασες. Μήπως διάβασες κάτι τρολοσάιτ. Τι να σου πω. Πάμε στο φίλο που είναι στην αναμονή. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Έλα, φίλε μου, το όνομά σου. Μαρίνος. Καλώς τον Μαρίνο. Μαρίνος από Αθήνα. Όχι από Αθήνα. Για πες από πού, θύμισε μου που χθες πήρες. Αλεξανδρούπολη. Κοντά έπεσα, δίπλα είναι. Ναι, δίπλα. Ένα βήμα. Για πήγαμε στο χάρτη μου. Ένα βήμα στο χάρτη, τι είναι. Δεν πειράζει, πραγματικά τι είναι. Μισή ώρα είναι Αθήνα Αλεξανδρούπολη με το πλάνο. Έτσι. Τέλος πάντων. Πάμε Μαρίνο. Εγώ ήθελα να πω τώρα για τον Άρη, αν και είμαι φίλαθλος του ΠΑΟΚ, αλλά συμπαθώ και τον Άρη για να είμαι ειλικρινής, γιατί βορειοελλαδίτικη ομάδα. Άκουσε με, προφανώς δεν μας έχεις ακούσει με τον Τάσο, τουλάχιστον εμένα η άποψή μου είναι αυτό, πιστεύω σε βόνει και ο Τάσος. Εμένα δεν με ενδιαφέρει, φίλε, τι ομάδα είσαι. Εμένα με ενδιαφέρει αυτός που μιλάει να μιλάει με επιχειρήματα. Σωστά. Και δεν με ενδιαφέρει αν είναι ΠΑΟΚ, αν είναι Άρης. Δεν σημαίνει ότι αν μιλάει ένας Αριανός ότι λέει είναι σωστό και αν μιλάει ένας ΠΑΟΚΣ ότι λέει είναι λάθος. Εντάξει, ούτε αν είναι γυναίκα είτε άντρας, ούτε η ηλικία. Ο λόγος, η φορά του λόγου, η εκφορά μάλλον του λόγου και τα επιχειρήματα. Έχει δίκιο. Σε ακούμε. Λοιπόν, εγώ ήθελα να πω τώρα για τον Άρη ότι φέτος, γνώμη μου δηλαδή, έτσι, τα πήγε πάρα πολύ καλά. Δηλαδή. Ναι. Από το καλοκαίρι, άμα σκεφτείς, ας πούμε, τις αλλαγές του προπονητή, το αυτό, από β' εθνική σε πρώτη εθνική. Τα προβλήματα, λες, που υπήρχαν, ναι. Πάει, ας πούμε, τώρα για το να βγει UEFA και αν είχε και έναν επιθετικό, δηλαδή, ναι. Εγώ νομίζω το πρόβλημα της ομάδας το μεγαλύτερο είναι και έναν επιθετικό. Το center four. Ναι. Ναι, δηλαδή πιστεύω θα έχει πολύ καλύτερη θέση. Δηλαδή, δεν είναι άδικο. Η θέση μπορεί να χτυπούσει και την τρίτη, δεν ξέρω τώρα. Με αυτή την ΑΕΚ και τον. Δεν είναι άδικο. Μπορούσε να διεκδικήσει και την τρίτη δηλαδή, θέση. Να μπορούσε να είναι λίγο πιο επιτυχή κτλ. Αλλά νομίζω ότι πρέπει γενικά να είστε ευχαριστημένοι. Δηλαδή, εγώ αν ήμουν Αριανός θα ήμουν ευχαριστημένος. Μαρίνο, δεν ξέρω την ηλικία σου τώρα από τη φωνή, δεν μπορώ να κρίνω. Είμαι 50 συν κάτι. Ωραία. Ναι.
Το 50, κοίτα, και εγώ είμαι 54 μηνών. Το 50 συγκάτι είναι και αυτό που είμαι εγώ, είναι και το 59. Είναι 50 συγκάτι. Όχι, όχι, έχει... 50 συγκάτι σε είπε ο άνθρωπος. Ναι, λέω ότι έχει. Άμα είναι 59, έχει διαφορά από μένα που είμαι 54 μηνών. Αυτό λέω. Λέω ότι. Άκουσε με. Για μένα, πάντα την άποψή μου λέω. Ευχαριστημένος. Τώρα δεν ξέρω, δεν μπορώ να βρω κατάλληλο. Όχι, δεν είμαι ευχαριστημένος. Ευχαριστημένος θα είμαι εγώ όταν η ομάδα μου κατακτήσει ένα τίτλο. Δηλαδή το, αυτό είναι. Φυσικά ευχαριστιέμαι ότι δεν το θεωρώ επιτυχία, δηλαδή ότι ο Άρης θα βγει Ευρώπη. Στο κάτω-κάτω και τις δύο προηγούμενες φορές όταν έπεσε και τις δύο φορές βγήκε τέταρτος κιόλας. Τις δύο προηγούμενες. Δεν είναι κάτι δηλαδή ξέρω εγώ εξωπραγματικό. Εντάξει. Εγώ επειδή έφτασα και σε αυτή την ηλικία θέλω να δω τίτλο πριν πεθάνω. Κατάλαβες. Οπότε... Σε αυτό που λες έχεις δίκιο. Αλλά εγώ νομίζω μια ομάδα χτίζεται εντάξει, με σωστά βήματα βέβαια. Αυτό σωστό, ναι. Κάπως σιγά σιγά. Εντάξει, τώρα ο πρόεδρός σας, ας πούμε, άνθρωπος έχει κάποια χρήματα, δεν έχει τα άπειρα σωστό, λεφτά. Σωστό. Έκανε κάποιες καλές κινήσεις στο Γενάρη, ενίσχυε την ομάδα. Εγώ νομίζω τώρα το καλοκαίρι, ας πούμε, άμα θα βάλει κάνα δύο προσθήκες, τρεις καλές, ας πούμε, νομίζω θα ανέβει η ομάδα κι άλλο. Έχω αυτή τη γνώμη, δεν ξέρω. Έτσι, μακάρι... έτσι πιστεύουμε κι εμείς. Αυτό είναι το ζητούμενο. Και έναν επενδυτή δηλαδή δυνατό και όλες οι ομάδες, όχι μόνο εσείς. Και ο Ηρακλής να μπορέσει να κάνει κάτι, γιατί εκείνος είναι πολύ κάτω τα χάλια του, ας το πούμε. Και πιστεύω γενικά ότι πρέπει οι ομάδες, τουλάχιστον τη Θεσσαλονίκη, οι μεγάλες ομάδες, αν δυναμώσουν, αυτό θα είναι καλό για το ελληνικό ποδόσφαιρο και για τη Βόρεια Ελλάδα, για όλη τη Βόρεια Ελλάδα, έτσι. Γιατί υπάρχει ανταγωνισμός. Τώρα ο ΠΑΟΚ, ας πούμε, πάει καλά και εσύ αναγκάζεσαι, θες, δεν θες να ακολουθείς, λες τι γίνεται εδώ πέρα, πρέπει κάτι να κάνουμε κι εμείς και το ένα φέρνει το άλλο. Κατάλαβες. Okay. Έχω αυτή τη γνώμη. Ωραία. Αυτά. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, Μαρίνο. Καλό βράδυ στην Αλεξανδρούπολη. Σε ευχαριστούμε, σε ευχαριστούμε. Λοιπόν, υπάρχει ένα θέμα εδώ τώρα, μεγάλο για μένα. Μου στέλνει ο Πάνος, μου λέει το άκουσα στην εκπομπή του All About Ours, για να μην... Λοιπόν, χωρίς Κόρκουτ μπάσαμε Απόλλωνα Σμύρνης. Ναι. Γιατί είναι διεθνείς και οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι τη Δευτέρα να παρουσιαστούν στις εθνικές τους. Ναι. Και ο Άρης δίνει παιχνίδι δευτεριάτικο, έτσι, με τον Απόλλωνα Σμύρνης και θα στερηθεί και τον Μπάσα και τον Κόρκουτ. Πότε έγινε, πότε είναι τα μάτσα αυτά, λίγο το φίλο να περιμένεις. Λίγο, ένα λεπτό λίγο να περιμένεις. Ποια μάτσα είναι αυτά, πότε είναι τα μάτσα. Τη Δευτέρα παίζουμε με τον Απόλλωνα Σμύρνης. Ναι, τα μάτσα με τις εθνικές ποτέ. Μέσα στο Σαββατοκύριακο είναι, το επόμενο. Δεν ξέρω, για να μην βλέπουμε, εγώ δεν λέω, το βλέπω στο All About Ours, έτσι. Δεν ξέρω αν, πότε ορίστηκε το μάτς. Αν ορίστηκε τώρα, μπορούμε να πούμε ότι μπορεί να υπάρχει κάποιος δόλος. Αν έχει οριστεί, πότε ορίστηκαν αυτά τα μάτια. Έχει εδώ και καιρό οριστεί, γιατί γράφει εδώ πέρα ότι έπρεπε να το είχε προβλέψει και η διοίκηση αυτό το πράγμα. Αυτό ακριβώς. Άρα, εφόσον, γιατί θυμάμαι, αν θυμάμαι καλά, ένα τετράδες γίνονται οι. Ευθύνη φέρει, λέγει, πάει Άρης που δεν φρόντισε φυσικά, να ζητήσει αλλαγή όταν καταρτίζει το πρόγραμμα. Έτσι. Άρα είναι σωστό το All About Ours, για να μην βλέπουμε φαντάσματα. Έτσι, έτσι ακριβώς. Λοιπόν, πάμε στο φίλο. Καλησπέρα. Ποιο είναι ο Κόρκουτ και Μπάσα. Και Μπάσα. Εντάξει. Ναι. Θα κερδίσουμε. Έλα φίλε, καλησπέρα. Καλησπέρα στο δίδυμο Φωτιά. Καλησπέρα, γνωστή φωνή αλλά δεν μπορώ να εστιάσω τώρα. Έχω ξαναπάρει προχθές να με τον Μπουγάτσα. Ναι. Δηλαδή αυτά τα τώρα με postman ας πούμε μας πας εκεί πίσω. Οπότε μας αναγκάζεις να σε παίρνουμε ρε φίλε. Όχι, okay. Back to the future είναι. Αυτό ήθελα να πω αλλά... Θα πρόδιδα την ηλικία μου αν το έλεγα, οπότε τ' άφησα να το πεις εσύ. Έλα, πάμε. Λοιπόν, ήθελα να πω το εξής, ότι αυτοί, όπως προχθές άκουγα κάποιον της Μπαρτσελόνα αυτό το πράγμα που έλεγε ότι τους πειράζει, παρόλο που είχαν πάρει το πρωτάθλημα και το ΡΕΙ, που έπαιρνε η Ρεάλ, τα Champions League. Και τους πείραξε, έτσι λοιπόν μας πειράζει και εμάς και στεναχωριόμαστε που οι άλλοι θα μας φτάσουν τα πρωταθλήματα. Λογικό είναι να μας πειράζει. Θα γίνει 3-3. Αλλά το ίδιο και αυτοί τρώνε μεγάλο καηλέ που θα βγούμε Ευρώπη. Αυτό είναι αλληλένδετο. Έτσι. Έτσι. Δηλαδή η χαρά τους μειώνεται πάρα πολύ. Το όνομά σου καταγεθύμισε μου. Ο Χρήστος. Έλα Χρήστο. Λοιπόν άκουσε με. Εδώ με τον Τάσο τώρα που πειράζουμε ένα στον άλλον άλλοτε λιγότερο, άλλοτε περισσότερο. Φυσικά αν το ρωτήσεις φυσικά θα σου πει δεν θέλω να βγει. Εδώ το έλεγα
Λέω ερμηνεία σε 100. Λέω πάρει ο Άρης κύπελο. Γιατί να πάρει κύπελο, μου λέει. Και, δηλαδή, σκέψου, λογικό. Εγώ του λέω: αν έπαιρνε ο Άρης πρωτάθλημα, πραγματικά δεν θα με πείραζε να πάρει ο ΠΑΟΚ κύπελο. Δεν θα ήθελα. Α, τώρα το πες καλά. Όχι, δεν θα ήθελα, αλλά δεν θα με. Δεν θα με πείραζε. Α, δεν θα ήθελα. Παίρνω εγώ πρωτάθλημα. Εμένα θα με πείραζε πάντως. Όχι, εγώ δεν θα με πείραζε. Αν έπαιρνα πρωτάθλημα, τι λες ρε φίλε. Τέλος πάντων, έλα Χρυσό. Έλα. Και άμα τους βάλεις και ένα quiz, με ποια ομάδα πήγε ο πρόεδρος τους να πλύνει τα αυτοκίνητα όταν τους κερδίσανε με τον Άρη, θα πάρουν και την απάντηση που πρέπει. Δηλαδή δεν είναι μόνο ότι ασχολούνται με εμάς στη Γάμα και ασχολούνται και εμάς με τώρα. Έτσι. Εντάξει, είναι λογικό. Ότι... λογικό είναι. Στην ίδια πόλη είμαστε, λογικό είναι. Ως ένα σημείο είναι λογικό. Όχι, γιατί δεν το παραδέχονται. Καλά, και δεν θα παραδεχτούν ποτέ. Δεν θα το παραδεχτούν. Εχθρός μας είναι, ξέρω εγώ, άνθρωπος και τα λοιπά και τα λοιπά. Εντάξει, εντάξει. Πάντως, εν πάση περιπτώσει, όσον αφορά για το... ναι, για το... από τη μια μεριά με τα ευρωπαϊκά και με τις κλήσεις των παικτών είναι καλό, γιατί η ομάδα προσδίδει, ας πούμε, σε αυτό. Ναι, στο... εγώ θεωρώ Χρήστο ότι ψηλώνει ο ναι, καλησπέρα, καλησπέρα. Ποιος είναι? Θα πάρει και κάποιο. Αντιπαράθεση, πάρει... δεν είστε... Οχ, οχ, οχ. Τρέ, γιατί έγινε, τα δόντια σου φτιάξανε. Μα... καλά είναι τα δόντια. Φίλε Αριανέ. Έλα. Ποιος ποιο να έρθει. Να ολοκληρώσω λίγο. Να ολοκληρώσω λίγο. Δεν φίλε, τι ωραία διασκέδαση είναι για τον ΠΑΟΞΥ να παίρνει πρωτάθλημα και να βγαίνεις εσύ Ευρώπη. Δεν μπορείς να φανταστείς τι το μεγάλη ξέρω, ειδονή είναι. Και αν έχεις την εντύπωση ότι με πειράζει, εύχομαι ειλικρινά κάθε χρόνο να γίνεται το ίδιο, ρε φίλε. Ρε εσύ δεν μου έλεγες ότι κύπελο δεν θες να πάρει ο Άρης. Εύχομαι στο φίλο που δεν το ξέρω, Χρήστος, στον ακροατή, Χρήστος, ειλικρινά να γίνεται κάθε χρόνο το ίδιο. Όχι, για να ασχολούμαι εγώ με τον Άρη. Όχι, όχι, δεν θέλουμε να γίνεται. Εσύ ασχολούσαι με τον Άρη και να μην γίνεται. Είναι πολύ ωραίο αυτό που λέει ο φίλος. Αλλά και με τα λεγόμενα του Ζάχου, ναι, δεν κολλάει αυτό που λέει ο φίλος. Δηλαδή δεν συμφωνεί ο Ζάχος με αυτό που λέει ο φίλος. Γιατί ο Ζάχος είπε δεν θα με πειράζει εμένα αν ο Άρης έπαιρνε το πρωτάθλημα και ο ΠΑΟΚ έπαιρνε το κύπελο. Είπα δεν θα ήθελα να το πάρει, αλλά δεν θα με νοιάζει. Θα παίρνω εγώ πρωτάθλημα, δεν με νοιάζει αν παίρνει ο ΠΑΟΚ κύπελο. Όχι, έχεις γίνει λίγο ελαστικός κοντά μου. Εγώ? Πάρα πολύ. Δεν θέλω να πάρει, να το φωνάξω. Δεν θέλω. Αν είναι στο χέρι μου θα πω να μην πάρει. Αλλά αν μου πει ο άλλος, θα πάρεις πρωτάθλημα αλλά θα πάρει και ο ΠΑΟΚ κύπελο, θα πω ναι. Αυτό λέω. Αυτό είναι το λογικό. Το παλικάρι που είδε εκπομπή σήμερα, πώς το λένε? Ο Πόστμαν, ο φίλος μου ο Γιάννης. Πώς, ο Πόστμαν. Ταχυδρόμος. Γεια σου κύριε Τρίγια. Ταχυδρόμος, σου φέρνει γράμματα, να ξέρεις, μην τον νευριάζεις. Είστε ωραίοι, είστε ωραίοι, ωραία τα λέτε. Τα αριανάκια σας γουστάρανε και σήμερα. Την προηγούμενη Πέμπτη ήταν ο Μπουγατσίνιο. Άντε. Καθένα, περαστικά καταρχήν εσένα, περαστικά, έτσι, περαστικά. Εντάξει, δεν είναι τίποτα, απλά είναι κάτι που εδώ μας είπε Ζάχος για γεφύρια γιατί... και για... Χρήστο, μην εσύ στην αναμονιά σου να τελειώσει. Όσο το αφήνεις αυτό είναι χειρότερα, ξέρεις. Οκ, Τρέγια, άντε αύριο, αύριο εδώ θα είσαι. Αύριο έχω πολλά να σου πω. Καλό βράδυ σε όλους. Τον έριξες και τον Χρήστο, τι πράγμα είσαι. Πάμε στον επόμενο φίλο. Τον έριξες, πανάθεμά σε βγήκες. Δεν κρατήθηκες. Πρωτάθλημα παίρνεις, βγήκες. Πάμε στον επόμενο. Έλα φίλε, καλησπέρα. Έλα καλησπέρα. Υγεσίας. Αμα, δηλαδή σήμερα είναι καρέ. Καρέ. Τι έγινε. Τι έγινε. Πιο δυνατά λίγο ρε Νικό. Είστε καλά. Γεια σου Νικολάκη μου, γεια σου. Τι έγινε. Γιαννάκη με στεναχώρησε σήμερα, γι' αυτό πήρα τηλέφωνο. Πες το ρε. Εδώ τα λέμε. Γιατί. Όχι ρε. Γιατί. Είπες κάτι ρε φίλε. Ποιο? Εντάξει. Πες, γιατί τι είπες εσύ. Είπες μία λέξη σε παίχτη ξένο σώμα. Ξένο σώμα. Γιατί δεν το θεωρείς εσύ. Δηλαδή, ρε φίλε, ό,τι καλύτερο έχει αυτή τη στιγμή ο Άρης. Άκουσε με λίγο. Άλλο, αυτό δεν... Άκουσε με λίγο. Να το δικαιολογήσω με αφήνουμε. Δίνεις δευτερόλεπτα. Ναι, ναι. Άκουσε με λίγο. Δύο παιχνίδια είμαι στο Κλεάνθης Βικελίδης, έτσι. Ένα είναι με τον Πανιόνιο και ένα είναι με την ΑΕΚ. Στο πρώτο είναι παντελώς αδιάφορος με το που τον βάζει μέσα, ενώ η ομάδα παίζει με 10 παίχτες. Έπρεπε να γυρνάει πίσω να μαρκάρει. Αυτός πετούσα ετώ. Με την ΑΕΚ προσπαθούσε όταν έπαιρνε την μπάλα να μην τη μοιράει σε κανέναν. Προσπαθούσε μόνος του να βάλει γκολ. Όταν έκανε όμως εκεί... Το σούτ εννοείς τώρα, που έκανε που απέκρουσε... Ωραία, έκανε μία... Δηλαδή να μην κάνει και μία προσπάθεια. Περίμενε λίγο. Εκεί όμως που θέλω να καταλήξω είναι το εξής.
Τον κάτσε να το πει. Σφυρίζει ο διαιτητής στη λήξη. Και πάει πριν το Λάιτσμαν στη Φυσούνα. Όλη η ομάδα είναι έξω. Περιμένει ο κόσμος να τη χειροκροτήσει με την ΑΕΚ. Και αυτός έχει εξαφανιστεί από το γήπεδο. Δηλαδή τι φοβάται, μη δεθεί με τον κόσμο του Άρη. Αυτό εμένα με πείραξε πάρα πολύ, Νίκο. Πάρα πολύ με πείραξε. Και τις δύο φορές το ίδιο πράγμα έκανε. Και με τον Πανιόνιο και με την ΑΕΚ. Η ομάδα ήταν στο γήπεδο. Από την αποθέωσε ο κόσμος, ιδίως με την ΑΕΚ, με το 2-0. Και αυτός εξασφανίστηκε με το σφύριγμα της λήξης. Λες και δεν ήθελε να μείνει. Μη δεχόν και δεχόν τον κόσμο. Αν το παρατήρησε αυτό, επειδή εγώ δεν το παρατήρησα αυτό, αν το παρατήρησε. Αυτό, λοιπόν, το παρατήρησα, ήμουν στη 2, ακριβώς πάνω από τη Φυσούνα και τον φώναξα κιόλας. Αυτό και για τον επόπτη το γράψαν κι άλλοι. Δεν το είπαμε, το είπε τώρα αυτός. Τι το είπες, άστο. Όμως... Τέλος πάντων, δεν ήθελα να το πω, αλλά επειδή πραγματικά με ρώτησες, γι' αυτό το είπα. Δεν τα έχω κόψει τα διαβάσματα, δεν διαβάζω. Ναι. Κάποτε διάβαζα 5 εφημερίδες. Δεν διάβασα εγώ τίποτα. Εγώ το είδα στα μάτια μου μπροστά. Αυτό και με πείραξε εμένα σαν οπαδό του Άρη. Ηγεσία, δεν το έγραψε site. Δεν το έγραψε αυτό φυσικά. Δεν θα μπορούσε να το γράψει αυτό site του Άρη. Ούτε γράψαμε. Εντάξει, δεν θα το γράψει. Γι' αυτό τον είπα ξένο σώμα, Νίκο. Δεν είχα λόγο και το είπα. Έλα, πάμε, ηγεσία. Εντάξει, κοίταξε. Εγώ ειλικρινά σου λέω ότι τον πιστεύω αυτό τον παίκτη. Ειλικρινά, αλλά εάν λες έτσι όπως τα λες ότι έγινε, σημαίνει ότι κάποιοι μέσα δεν προσπαθούν να τον αγκαλιάσουν και να τον φέρουν να τον ποτίσουν το αριανελίκι, να ποτίσουν τέλος πάντων το ομαδικό πνεύμα του Άρη. Δεν ξέρω αν είναι μέσα από την ομάδα, εγώ νομίζω ότι ο ίδιος φταίει πρώτα. Εντάξει, γιατί κακά τα ψέματα, τέτοιο παίκτη λίγο δύσκολο. Να ξέρεις, είναι για να το κλείσουμε. Να το πάρει ο Άρης. Άκουσε, ηγεσία. Όταν ήταν στα πρώτα βήματά του από δράμα, τότε με το συγχωρημένο του Γιώρη, ήταν να τον πάρει ο Άρης. Απλά δεν είχε τότε 70 χιλιάρικα ο τότε πρόεδρος και δεν τον πήρε. Ηγεσία, τον πήρε ο Κόκαλης. Για να το κλείσουμε, να πεις τα άλλα που θέλεις, γιατί έχουμε και ένα στην αναμονή και πάει 10. Ο Φετφατζίδης είναι μια μικρογραφία ή το αντίθετο, αν θέλεις, του Τόνι Κάλβο. Θεωρώ ότι δεν πρόκειται, όχι στον Άρη, δεν πρόκειται να παίξει σε καμία ομάδα παρόλο το τεράστιο ταλέντο που έχει. Έχει άλλα στο μυαλό του το παιδί. Είναι δεν κρίμα, είναι. Γιατί ο άλλος τι να κάνουμε, φίλε, κακό στον εαυτό του έκανε. Κακός... Ο Μάτι, όπως λέγεται, δεν πρόκειται να τον κρατήσουμε. Καταλαβες. Τι να κάνουμε τώρα, να του ανοίξουμε το κεφάλι και να του βάλουμε μυαλό. Τον Κάλβο, τον θυμάσαι τον Κάλβο. Τι να κάνουμε τώρα, δηλαδή. Τώρα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν έχει το παιδί, έχει και άλλα πράγματα στο μυαλό του εκτός από το Ματέο Γκαρσία που λένε. Ματέο Γκαρσία, εμένα προσωπικά δεν μ' αρέσει. Δεν σ' αρέσει ο Γκαρσία, ωραία. Δεν μ' αρέσει. Και αυτοί που θέλουν να τον πάρουν, τον πάνω, χαλάλι του. Προσωπικά για μένα, έτσι. Είναι άποψή σου. Και από ό,τι φαίνεται δεν μπορούμε να τον κρατήσουμε, Γιώργο. Είναι άλλο, πάρα πολύ δύσκολο. Πάρα άλλο πολύ το δεν μ' αρέσει, άλλο δεν μπορούμε να τον κρατήσουμε. Δεν μ' αρέσει. Ωραία, εντάξει, μπορεί να βρει κι άλλου. Βέβαια είναι πιτσιρίκο, είναι εξελίξιμο από αυτή. Αυτό είναι το θετικό του. Ωραία. Από εκεί πέρα, εγώ τον έχω δει στα τέρμπι, φίλε, δεν. Εντάξει, τώρα τον είδα στον Ολυμπιακό κάτω. Εντάξει, τέλος πάντων. Θα το δούμε και στον Παναθηναϊκό τι θα κάνει. Για να το δούμε. Να κάνεις διπλάρα, κύριε, μη μασάς. Φίλε, κοίταξε να δεις. Εγώ βασικά γι' αυτό που πάση θυσία, αυτά τα δύο που φαίνονται εύκολα μάτς, γιατί στον Άρη δεν έχει τίποτα εύκολο. Αυτά τα δύο που έρχονται τώρα. Στον Άρη αυτό μας έχει διδάξει. Εννοείται. Δεν υπάρχει εύκολο μάτς στον Άρη. Δηλαδή ο Απόλλων Αθηνών θα έρθει να παίξει. Ίσως να παίξει και για άλλον. Συμφωνώ. Παρόλο που είναι πεθαμένος. Μαζί σου. Παρόλο μαζί που είναι πεθαμένος. Έτσι είναι. Θα παίξει και για άλλον. Γιατί άκουγα προχθές την Έρα Σπορ, βράδυ, έλεγε πρώτος, δεύτερος, Ολυμπιακός, τρίτος, ΑΕΚ, τέταρτος, πέμπτος, Άρης και έκτος, δεν είπε έκτος, και ο Παναθηναϊκός 5 βαθμούς πίσω από τον Άρη. Ναι. Δηλαδή, πρόσεξε. Ο Πανετολικός είναι 4, αλλά αυτόν τον έχουν ξεγραμμένο και βάζουν τον Παναθηναϊκό. Κατευθείαν φωτογραφία. Ναι, απίστευτο πράγμα. Τι γίνεται. Τι λέτε, ρε. Τι λέτε. Και που παίζει ο Παναθηναϊκός στην Α εθνική και πολύ του είναι. Ωραία, άκουσε με. Ο Άρης για να βγει κάτω από την πέμπτη θέση πρέπει να το θέλει. Οπότε μην το πάμε στο επόμενο. Πρέπει να θέλει για να βγει εκτός. Και εγώ έτσι νομίζω. Δηλαδή, πρέπει να αυτοκτονήσει. Δεν γίνεται. Κατάλαβε. Θυσία, φίλε. Πρέπει 6 βαθμούς, πάση θυσία. Okay. Στο Βάζελο, μετά στο Βάζελο και με τον Ατρόμητο θα γίνει αίμα κι άμμος. Εκεί είναι ο τελικός για την τέταρτη θέση. Έτσι. Ακριβώς. Την τέταρτη θέση την καπαρώνεις εκεί, τελειώνεις. Για να δούμε. Okay, για ηγεσία. Να δούμε. Βέβαια θα εξαρτηθεί και τι θα κάνει το Ικούλα. Τώρα άμα η Κούλα πάει τώρα με τον Αντροπιτούλη εκεί κάνει τίποτα τάτσι μίτσι κότσι. Ναι, άμα... Κύπελο εσύ, πρωτάθλημα εσύ και ξέρω άμα βγει το ΑΕΚ
το ατρόμητο ΣΑΕΚ άσο. Αν βγει άσο, ο Άρης έχει 10% για την τέταρτη θέση. Οπότε άστο. Μετά μπερδεύει η δουλειά. Γιατί το ακίνητο 3-0 που έγινε στο κύπελο. Ναι, αλλά μπορεί να χάσει και η ΑΕΚ την τρίτη θέση. Εντάξει, εντάξει. Μην η ΑΕΚ είχε εύκολο πρόγραμμα. Οκ, ηγεσία. Να τα πούμε και αύριο. Θα τα πούμε και αύριο. Θα τα πούμε και αύριο. Στον τελευταίο φίλο είναι ήδη 10. Δύο λεπτάκια. Έλα, φίλε μου. Τι μα έλεγα εγώ τώρα. Εσύ τέτοιε. Ναι. Δηλαδή τον άλλο τον έχει 15 λεπτά, μιλάει να μην και εμένα θα με στριμώξει σε ένα λεπτό. 5 λεπτάκια σου δίνω. Άνα, μπράβο. 5. Έλεος δηλαδή. Δίκιο, δίκιο, και 3-0 και 4-0 και το δεξιό πόδι από εκεί και το αριστερό από εδώ πέρα. Δίκιο, και μπρος και πίσω και δεξιά και αριστερά. 5 λεπτά. Πάω, ξέρεις. 5 λεπτά. Πέστα, πέστα, βάλα, ανέβα. Έλα, πάμε. Ξεκινάμε. 5 λεπτά έχει. Λοιπόν, τέλος πάντων, συγγνώμη για τον εκνευρισμό, αλλά όταν το υπαραναλύεις κάτι, δηλαδή εκνευριστικό, φώναζα μόνος μου στο τηλέφωνο. Ξέρεις τι έλεγα, άντε, τελείωνε! Τελείωνε! Είναι, δεν στραβά. Δηλαδή, έλεος πια, δηλαδή. Πάμε, πάμε, ας το προηγούμενο και πες αυτά που θες εσύ, πάμε. Λοιπόν, ένα πράγμα θέλω να απαντήσω εγώ μόνο. Τώρα εντάξει, εκνευρίστηκα, αλλιώς ήθελα να ξεκινήσω, αλλά δεν έχασα τον ρυθμό μου τώρα. Δεν πειράζει. Εντάξει, ρε, τι θα κάνουμε τώρα. Λοιπόν, για τον Αριανό που μίλησε, δεν ξέρω αν ήταν και ο προηγούμενος. Γιατί ο προηγούμενος βγήκε σε τρεις εκδόσεις. Ούτε ξέρω αν ήταν ο προηγούμενος ή ο προπροηγούμενος, δεν ξέρω πια. Όχι, άλλος είναι αυτός, άλλος ο προηγούμενος. Άλλος. Όσον αφορά για το ότι μας πειράζει για την Ευρώπη, να απαντήσω πολύ απλά. Βγες από 16ος μέχρι και δεύτερος, αρκεί να βγαίνω εγώ πρωταθλητής. Ωραία. Άρα δεν σε ενοχλεί. Άκουσε. Καθόλου. Δεν είπαμε να ενοχλεί. Δεν με ενδιαφέρει. Δηλαδή τώρα Γιώργο, το να νιώθεις εσύ θέλεις. Αφήστε με λίγο να μιλήσω, παιδιά. 4 λεπτά έχω. Εντάξει. Λοιπόν, το να νιώθεις εσύ, σώνει και καλά, ότι θέλεις να δείξεις ότι είσαι σημαντικός. Ότι και καλά εμείς ενδιαφερόμαστε. Και το ένα και τα. Ρε φίλε. Ας βγαίνω εγώ πρωταθλητής και ας βγαίνω εγώ από 16ος και ας βγαίνεις εσύ, ούτε με ενδιαφέρει. Από 16ος, ανάλογα το πώς έχει η αλφαεθνική, μέχρι και δεύτερο. Αν είναι στο χέρι σου να βγει ο Άρης Ευρώπη, όχι. Να βγει ή όχι. Γιατί να είναι στο χέρι μου, λέω ρε παιδί μου, λέω, λέω. Τι ερώτημα είναι αυτό. Λέω ρε φίλε. Μα δεν με αποσχολεί αυτό το ερώτημα, ρε Σίτρουλη. Εντάξει, οκ, εντάξει. Δεν θέλω να το απαντήσεις. Τι ερώτημα είναι αυτό τώρα, ούτε καν να το απαντήσεις. Και λέω ρε φίλε. Λέω, μπας κοίτα στο χέρι σου, ρε παιδί. Όχι στο χέρι σου του ΠΑΟΚ, στο δικό σου. Δεν με ενδιαφέρει, ρε Σίτρουλη. Εμένα αυτή τη στιγμή με ενδιαφέρει η ομάδα μου που να πάρει το πρωτάθλημα. Το πήρε, εμεί. Και να σου πω και κάτι άλλο, και απ' την άλλη να το δούμε. Αν το πάρουμε και λίγο έτσι πώς είναι στην πράξη. Ναι. Καλύτερα να βγει ο Άρης στην Ευρώπη για μας, για να γλιτώσουμε τον πονοκέφαλο το καλοκαίρι. Ποιο. Αντί να κάνουμε μονοήμερες εκδρομές στις Δοϊράνες και στις Πρέσπες και να κάνουμε εκδηλώσεις διαμαρτυρίας, ας τρέχουν σε κανένα παιχνίδι, ξέρω εγώ, στην Ευρώπη να ασχολούνται με την ομάδα τους. Ναι. Μας συμφέρει πιο πολύ δηλαδή, να μην έχουμε πονοκέφαλο το καλοκαίρι, κατάλαβες, να ασχοληθούν και λίγο με την ομάδα τους. Δεν το καταλαβαίνω. Αν το πάρουμε στην πράξη δηλαδή, για να μην έχουμε δηλαδή το. Τη μουρμούρα και τα κουνούπια το καλοκαίρι από το πρωί μέχρι το βράδυ στα ραδιόφωνα, ας πούμε. Και το τελευταίο. Και η ναι, απόδειξη ποια είναι, το πόσο μας ενδιαφέρει ο Άρης αυτή τη στιγμή. Δεν είναι ότι τον μειώνω ή ότι κάνω το μειώνω ή ότι κάνω αυτό για να το παίξω νεόπλου το σύντο. Πες το, δεν πειράζει. Έχει να κάνει με το πώς είναι τα πράγματα αυτή τη στιγμή. Ναι. Και οι στιγμές πιάνοντα τις λεπτομέρειες. Πριν 10-15 χρόνια ομολογώ ότι σε κάθε παιχνίδι, είτε με τον Ιωνικό παίζαμε, είτε με το Εγάλεο παίζαμε, είτε με τον Πανιόνιο παίζαμε, ακουγόταν στην κερκίδα στο Αριανή, στο γνωστό. Σωστό. Τώρα ακούγεται σε κάθε παιχνίδι Αθήνα μπλα μπλα μπλα, από τον ΠΑΟ μπλα μπλα μπλα. Λογικό είναι αυτό. Το ένα και το άλλο. Μα λογικό είναι αυτό. Τα θύματα που ακούγονται για τον Άρη είναι όταν παίζουμε μεταξύ μας. Ωραία, λογικό. Το καταλάβατε. Αλλάξανε τα πράγματα και βάζουν το καλά με στο μυαλό. Άκουσα με. Γιατί εντάξει, μίλησες να απαντήσουμε κι εγώ. Αυτό είναι λογικό που λες, γιατί αυτή τη στιγμή δεν είναι ο Άρης αντίπαλός σου. Είναι λογικό. Αυτή τη στιγμή. Ακριβώς. Όταν θα γίνει αντίπαλός ο Άρης. Αν θα γίνει, θα πω εγώ. Αν θα γίνει αυτή τη στιγμή. Δεν είναι ούτε αγωνιστικά ούτε οικονομικά αντίπαλος σου. Άσχετα τα μεταξύ μας μάτς. Αυτό είναι λογικό. Άλλο αυτό και άλλο αυτό που σου είπα που δεν ήθελες να απαντήσεις. Εντάξει, δικαίωμά σου είναι να μην απαντήσεις. Μα δεν με αποσχολεί, ρε εσένα δεν απασχολεί, ρε φίλε. Άκουγες καθόλου οι γάβροι να βρίζουν το Βάζελο φέτος? Εσένα βρίζανε. Έτσι. Ναι. Γιατί? Μόνοι σας, παιδιά, απαντάτε τώρα. Μα αυτό μα δεν απαντάμε. Λοιπόν, αυτό που λες. Κοίταξε να δεις. Μα εμείς δεν αρνούμαστε ότι. Δεν ενδιαφέρει ο Άρης τόσο πολύ όσο νομίζετε.
άκουσε με, εμείς δεν αρνούμαστε ότι αυτή τη στιγμή και σε αγωνιστικό και σε οικονομικό και σε εξωαγωνιστικό επίπεδο φυσικά έχουμε μεγάλη διαφορά. Δεν το αρνούμαστε αυτό το πράγμα. Εγώ θεωρώ ότι χωρίς τον Άρη δεν μπορείτε να ζήσετε εδώ πέρα στην πόλη σας. Εγώ έτσι λέω. Αυτό σου λέω. Μια χαρά ζήσατε. Όχι, φίλε. Όχι, και στη Β' και στη Γ' όταν είμαστε με ένα σχολείο. Δεν μας απασχολεί κανένας, φίλε. Εγώ ξέρω όλα τα φιλαράκια, τα παόκια. Δεν σε απασχολεί ο γιος του Προέδρου. Ο γιος του Προέδρου έξω από τον Χαριλάου. Δεν με ενδιαφέρει τι κάνει. Καλά, ρε φίλε, δεν σε ενδιαφέρει εσένα. Ο άλλος είναι ο γιος του Προέδρου. Εσένα που δεν με ενδιαφέρει. Εγώ κοιτάζω τον απλό κόσμο. Τα μηνύματα που παίρνω από τον κόσμο. Κυκλοφορούμε έξω από την Τούμπα. Πάμε, ναι, ξέρω εγώ, στις καφετέριες αυτά. Η συζήτηση μεταξύ μας, ναι, δεν έχει μέσα τον Άρη. Λογικό είναι αυτό, ρε φίλε. Λογικό είναι αυτό. Εάν στο μέλλον, μα όπως λες και έχεις δίκιο, δεν μειώνεις τον Άρη με αυτό. Δυναμώσει ο Άρης και το νιώσουμε να μας κοντεύει και να μας ζωρίζει, τότε ενδεχομένως, ναι. Μα δεν διαφωνούμε σε αυτό. Μα δεν διαφωνούμε. Μην ανακαλύπτετε τώρα φαντάσματα και δείτε πάγα με δεν ανακαλύψαμε τίποτα. Δεν κατάλαβες τι είπαμε. Δεν ανακαλύψαμε. Ο Σάβος σε είπε άλλωστε πραγματικά τις διαφορές που υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Δεν ανακάλυψε κανείς κάτι. Εντάξει, και όσο και να ακούγεται νεοπλουτίστικο αυτό ή αλαζονικό, αυτή είναι η πραγματικότητα. Τι να κάνουμε δηλαδή. Δεν είναι θέμα, λέω, την αλαζονία και τον πλούτο δεν τον είχατε. Την αλαζονία είναι με το DNA του ΠΑΟΚ, οπότε δεν υπάρχει πρόβλημα. Και πρόσαβη ήδη είχατε αλαζονία. Πολύ περισσότερο τώρα. Τουλάχιστον τώρα μπορείς να πεις, όπως έχεις παραδεχτεί κιόλα, ναι, ότι είναι και λίγο δικαιολογημένο. Όχι, είναι πολύ όσον δικαιολογημένο. Αφορά, λίγο, πολύ. Είναι πολύ δικαιολογημένο. Ωραία. Απλά σου είπα ότι υπήρχε αλαζονία και μεγαλομανία στον ΠΑΟΚ, όχι σε όλους φυσικά, ποσοστία στους περισσότερους και πρόσαβη ήδη. Χωρίς να υπάρχει πρόβλημα. Κλείνοντας, για να φτάσω στο αυτό, πρώτο ερώτημα. Πέντε πήγε. Κλείνοντας λοιπόν. Και το λέω και το εννοώ αυτή τη στιγμή. Εμένα αυτό που με ενδιέφερε από τον Άρη, ναι, δεν ήταν θα βγει 15ος ή 2ος. Mm-hmm. Εμένα με ενδιέφερε μήπως κόψει κανένα βαθμό από τον Ολυμπιακό, δεν να μας διευκολύνει τη δουλειά. Αυτό με ενδιέφερε μόνο. Δεν τίποτα μπορέσα άλλο. Δεν μπορέσαμε, συγγνώμη. Δεν μπορέσαμε. Αυτό μόνο με ενδιαφέρει από τον Άρη, παιδιά. Τίποτα άλλο δεν με ενδιαφέρει. Δεν μπορέσαμε. Το αν συγγνώμη θα βγει 2ος ή 16ος, ούτε καν με ενδιαφέρει. Ωραία. Και γίνεται όπως είπε και ο Τρέγιας, που συμφωνώ απόλυτα μαζί του. Ναι. Γίνεται εγώ κάθε χρόνο να παίρνω το πρωτάθλημα και εσύ να βγαίνει δεύτερο. Φυσικά. Υπογράφω τώρα με 10 χέρια. Όχι, δεν θέλουμε. Δεν με υπογράφω. 10 χέρια δεν υπογράφουμε εμείς. Μην υπογράφουμε. Λοιπόν, δεν υπογράφουμε. Ναι, είδατε, ναι, λοιπόν ότι δεν μας πειράζει αν θα βγει ο Άρης στην Ευρώπη ή όχι. Είναι ακριβώς όπως γινόταν στο μπάσκετ. Βγαίναμε εμείς πρώτοι και εσείς δεύτεροι πάντα. Έτσι. Τότε γίνεται λοιπόν, εντάξει, τώρα να είχαμε να λέγαμε. Εντάξει, έγινε. Να σε καλά. Λέγαμε, ναι, όχι να. Να σε καλά, να σε καλά, να σε καλά, γιατί πήγε 10 και 6 λεπτά, έχουν να διαβάσουμε και το χορηγό. Ήθελα να πω κάτι, πραγματικά μου έφυγε όμως τώρα. Θα διαβάσω, θα κάνεις ένα επίλεγμα, αν το θυμηθώ, καλώς, ήταν μια απάντηση ας πούμε. Λοιπόν, για το Πορκίτο να σας πούμε, να το ευχαριστήσουμε για άλλη μια βραδιά, ήταν βασικός υποστήριχτης. Μην το χορηγός. Βασικός υποστηρικτής εκπομπής Ράδιο Μαρμίτα. Με τις αυθεντικές και παραδοσιακές του γεύσεις, το πόρκι, το ψητοπολείο, με ντόπια κρατικά και χειροποίητες νοστιμιές να σας τρέχουν τα σάλια. Ο καλύτερος γύρος της πόλης, χοιρινό κοτόπουλο, σουβλάκια, κοτόπουλο, πανσέτες, σουτζουκάκια, χειροποίητα, μπέργκες, κλαμπ μενού με πολλές επιλογές για ένα ως 4 άτομα. Ρεσιτήνασα. Αλλά και ολόφρες και σαλάτες και συνοδευτικά. Πάμε να χτυπήσει κανένα μου. Εννοείται. Καραολί και Δημητρίου 52, πρώην διοικητηρίου και delivery στο 23-15-20-5-55. Κατεβάστε την εφαρμογή μας από το App Store για συσκευές iPhone ή από το Google Play για συσκευές Android και πάρτε έκπτωση 10% σε κάθε παραγγελία. Μεγάλη έκπτωση 10%, δεν είναι λίγη τη σήμερον ημέρα. Λοιπόν, επίλογο κύριε Πόσμαν, πρωτού σε ευχαριστήσω που για άλλη μια φορά ήσουν εδώ. Πιστός στρατιώτης στις επάλξεις, Ζάχο. Να σε καλά, σε ευχαριστώ πραγματικά για συντροφιά. Πάμε. Και εγώ, Ζάχο, ήταν τιμή για άλλη μια φορά να παρευρεθώ πραγματικά στην εκπομπή σου. Μ' αρέσει πάρα πολύ, γιατί ξέρεις ότι οι απόψεις μας όχι μόνο ταυτίζονται, αλλά και δίστανται πολλές φορές. Μ' αρέσει φυσικά, δεν αυτό που όπως το λες, να υπάρχει τεκμηρίωση σε αυτά, έτσι, τα οποία λέει ο καθένας. Από εκεί και πέρα, εάν πραγματικά στο εγγύς μέλλον δόθηκε άλλη ευκαιρία, εγώ εδώ θα είμαι. Εδώ θα είμαστε, υγεία να υπάρχει όλο τον κόσμο. Να ευχαριστήσουμε φυσικά και τον Γιάννη το Ζάτση στην ηχοληψία. Τον ευχαριστούμε. Τον ευχαριστούμε τον Γιάννη. Μείνετε συντονισμένοι στο Λίμπερο. Ακολουθεί Νίκος Παπαδόπουλος, Νίκος Μοσχοβίτης με την εκπομπή Μπαλαντέρ μέχρι τις 12. Θα σας κρατήσουν καλή συντροφιά. Από μένα, τον κύριο Πόσμαν και τον Γιάννη, να έχετε ένα καλό βράδυ. Καλό βράδυ σε όλους.